Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Πάρ' το αυτό εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για ένα ακόμα βράδυ. Ξημέρωμα 1η Σεπτεμβρίου του 2016. Σε δύο μέρες έχει και το Πασόκ γενέθλια. Θυμάσαι και το τραγούδι. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουγιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς. Σιμίτης, Καράγιοργας, Βόμβες, Μολότοφ, ιστορίες. Βέβαια. Κοίτα, για να πάρεις την εξουσία πρέπει να. Δεν είναι, η εξουσία δεν είναι εύκολο πράγμα. Λοιπόν, τελειώσαν και οι μεταγραφές. Βλέπω ότι. Εντάξει, ενισχύθηκαν οι ομάδες. Ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός. Τελευταία μέρα των μεταγραφών αρκετά και. Ο Παναθηναϊκός πήγε καλά. Καλά πήγε και ο ΠΑΟΚ. Πήρε τον Γκανίας, πήγε τον Μπιζεσβάρ. Πήρε. Κολοπριάνγκα, Μπαλοτέλη. Όχι, αυτού δεν του. Α, δεν του πήρε Κώστα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Στέφανε, ναι. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλησπέρα, Κώστα. Είσαι αργιανό από την κάτω του Μπέλ. Ναι, προσπαθώ. Ναι, είναι αργιανό από την κάτω καλησπέρα. Του Μπέλ. Εντάξει, περιμένανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι φίλοι μας ένα σεντερφόρ. Δεν ήρθε το σεντερφόρ. Αν και ότι άμα από τη Γιουβέντους έχω ακούσει καλά λόγια. Δεν. Πρέπει να είναι καλό τώρα, εξτρεμάκι, καλό. Θα σε κολλήσω, να πούμε, γιατί. Γιατί να με κολλήσει. Γιατί και εσύ σεντερφόρ δεν πήρε, να πούμε, σαν άρι που. Έχω. Ποιον έχει. Τον Ήλιτς. Τον Ήλιτς και τον Καμπύρη. Δύσκολο σε βλέπω. Δύσκολο σε βλέπω. Θέλω να κάνουμε έτσι μια, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μια σούμα την μεταγραφική περίοδο. Να κάνουμε, Κώστα. Όπως τον είπε αυτό, ο έξω αριστερά. Καλό. Ο Τιάμ, ναι, καλό. Καλό. 24χρονο, καλό. Δανεικό από Γιούβε. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, παίζει μια θέση όμως που ο ΠΑΟΚ δεν είχε ανάγκη μεγάλη. Δηλαδή τα άκρα του ΠΑΟΚ ήταν καλά. Και ο Ζάιρο ρεζέρβα και ο Μιστακίδης ρεζέρβα με τον Τζαλμάλι και τον Ροντρίγκες είναι καλές. Πολύ καλές. Αλλά όταν έχεις ρεζέρβα σε πάγκο από δανεικό από Γιούβε. Ακόμα καλύτερα. Βέβαια. Δεν έχεις από τα Μουδανιά. Από Γιουβέντους. Από Γιουβέντους. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά οι ΠΑΟΚ δεν γκρινιάζουν. Είναι το DNA του στους γκρινιάριδες. Είναι γκρινιάριδες. Ναι, γκρινιάριδες, γκρινιάριδες. Γκρινιάριδες. Έτσι πιστεύω. Δεν υπάρχει λόγος να γκρινιάζουν, Κώστα, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα παίξει ο Κλάους. Γιατί να μην παίξει. Έπαιζε τόσα χρόνια, ξαναπαίξει φέτος. Τι τόσα χρόνια έπαιζε. Τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα κάνουν αυτό, ρε παιδί μου, ένα. Πώς το λένε, ένα κόλπο που γκρόσο. Θα πάνε ένα επίπεδο πιο πάνω. Δεν έγινε αυτό. Εντάξει, να ακούγαμε δύο μήνες. Εγώ άκουγα, ας πούμε, κάθε μέρα που ακούω εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια το Μετρόπολης, άκουγα Μπαλοτέλη, άκουγα Κονοπλιάνγκα, άκουγα Μίκο, άκουγα τώρα τελευταία. Ναι, μα είναι πολλά και τα λεφτά, εντάξει. Ο Μίκο τον έβγαλε, να πούμε, το team το δικό μας, ο Μπούζος το μεσημέρι και τα λοιπά. Σε εμάς ήμουν εγώ εδώ. Ναι. Είπε, εγώ λέει, τα έχω βρει, λέει, με τον ΠΑΟΚ. Σκοπός είναι, λέει, να τα βρουν και οι ομάδες. Εγώ έχω πάρει τις βαλίτσες μου, λέει, και έρχομαι. Κι εγώ έκανα πρόταση στην Beyoncé, αλλά δεν ήρθαν οι βαλίτσες με τις Beyoncé εδώ πέρα. Την Beyoncé. Έτσι. Κι εγώ έκανα μια πρόταση στην Beyoncé, να έρθει μαζί μου, ξέρω. Την έκανες. Την έκανα. Δεν ήρθε όμως. Δεν ήρθε και έτσι και ο ΠΑΟΚ, νομίζω. Έτσι πιστεύω. Έκανε προτάσεις, αλλά δεν ήρθανε. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τις έκανε, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ιβάν έχει πορτοφόλι. Τον ζηλεύεις, σαν αργιανός τον Ιβάν. Φυσικά, πάρα πολύ τον ζηλεύω τον Ιβάν. Φυσικά. Εσύ το σωματείο σου έχει το DNA να έχει, ας πούμε, ένα τέτοιο επιχειρηματία. Όχι. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα τέτοιο επιχειρηματία στην ομάδα του Άρεως. Τι θα γινόταν. Δεν έχει. Δεν έχει το DNA του Αριανού, δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιο επιχειρηματία. Θα αρχίσανε να τον τρώνε από παντού. Θα αρχίσανε πάλι τα σουβλάκια, σου τζουκάκια, θα ψάχνανε. Θα ψάχνανε τα σουβλάκια, ναι. Ναι. Εκεί στη Χαριλάου πολύ σουβλάκι δηλαδή, ψάχνουν το κρέας. Εντάξει, δηλαδή στο ΠΑΟΚ το δαγκώνουν νομίζω τον Ιβάν. Ναι, το δαγκώνουν, εντάξει, διακριτικά το δαγκώνουν. Ναι. Είναι και πάρα πολλά και δεν φαίνονται τα δαγκώματα έτσι. Ναι. Έτσι πιστεύω, Κώστα, τώρα. Ναι, γιατί άκουσα πολλούς Αριανούς. Να λένε μάχη να είχαμε και εμείς ένα Ιβάν. Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύουμε. Έτσι ζηλεύουμε. Ο Ιβάν, ας πούμε, ξελάσπωσε. Μόνο που έδειξε 11 τούβλα κατευθείαν να ξεχρεώσει το ΠΑΟΚ, τελείωσε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έβαζε τα λεφτά, ο Ιβάν, μάλλον συγγνώμη, τώρα θα ήταν χειρότερα από εμάς. ΠΑΟΚ σίγουρα πράγματα που το παραδέχονται και οι ίδιοι ΠΑΟΚ σίγουρα. Μεσημέρι ήρθαν κάτι ΠΑΟΚ εδώ και τον βρίζανε τον Ιβάν. Κάτι φίλοι του κόκκινου ήρθαν εδώ. Ματιαγμένοι θα ήταν. Ματιαγμένοι σίγουρα. Ναι, ματιαγμένοι. Δεν είχαμε τίποτα. Α, πάω. Καρτιλίκα θέλανε. Καμιά μαλαματίνα παραπάνω τα παιδιά. Έχει και τέτοιου, τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε τέτοιου στεναχωρεμένου. Διφωνάζουν γιατί δεν έχει χαρτιλίκα, α πούμε, λε. Τα λέμε όλα εδώ. Εγώ πιστεύω ότι παίρνουν κανένα χαρτζιλίκι. Μοιράζει ο Ιβάν, είναι μεγάλο πλάχνο. Εγώ πιστεύω ότι δίνει. Μα και αυτά που δεν βλέπουμε. Δίνει και κάνει και έργα. Εγώ έχω ακούσει κάνει και έργα φιλανθρωπικά και τέτοια. Βοηθάει κόσμο.
Το γουστάρετε δηλαδή. Ναι, εγώ το γουστάρω και μακάρι να πάρει και άδεια. Δεν ξέρω αν πήρε άδεια τηλεοπτική. Ακόμα μέσα. Να φάνε και άλλες οικογένειες δηλαδή ψωμάκι. Εγώ τον θεωρώ μεγάλο επιχειρηματία. Θα γίνει χαλασμός. Έτσι και πάρει άδεια ο Σαββίδη. Καλά, κοίταξε τώρα. Αν έχει... αποδούν οι ρεπόρτερ του Πάου μεταξύ του, ποιο θα πω. Σίγουρα. Τι όποχα. Ωραί, ο φίλος μας ο Γιώργος, ας πούμε, τι θα γινόταν. Ναι. Ο λαός του Πάουκ. Ο φίλος μας ο Κώστας. Ναι. Ο φίλος μας ο Κώστας τι θα γινόταν. Θα πήγαινε. Θα βάζε μέσω τον Θόδωρο. Σίγουρα, ναι, ναι. Τον έλεγε ο Θόδωρος, δικό μας άνθρωπος, ρεπορτάζ αυτό και τα λοιπά. Δώσε. Κοίτα, βρίσκουν ευκαιρίες αυτοί. Χωρώνται. Παίρνουν όταν δουν το λαβράκι να πούμε έξω από το νερό. Ναι, το δόλωμα με το χαρτσιλικάκι είναι πάντα καλό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακό αυτό. Καλή ίντρικα, έτσι. Δεν είναι κακό αυτό. Ο Κόκκινος λέει δεν θα πήγαινε σε ένα παοξίδικο μέσο. Γιατί να μην πάει. Και εγώ το ρώτησα, καλά σε αυτό το μέσο που δουλεύει, τι είναι, λέω. Αρχιανίδικο είναι. Πειραχλίδικο είναι, του λέω, ρε Κόκκινε. Ο Γρηγόρη. Μην πειράζει το Γρηγόρη. Το φίλο μου το Γρηγόρη με το πειράζει. Όχι, να δει όσα λεφτά για να με δίνανε. Ναι, ρε Γρηγόρη. Σε παοξίδικο μέσο, εγώ δεν θα πήγαινα να δουλέψω. Ιδεολογικό. Καλά, λέω. Σε τώρα που δουλεύει τώρα. Στο τάσο του Κατσαμπή, ξέρω εγώ τώρα που δουλεύει. Κάτσε εδώ γιατί είμαστε. Για δε στιγμή, για δε. Του χαιρετισμού του γιατρό Ηρακλειδέα. Α, το φιλαράκι μα. Τι μου έκανε, Βασίλη. Στα τελευταία 90 μάτς, λέει ο Παπαμπρίτζα εδώ που παρακολουθεί την μπάλα γερά. Καλό παιδί. Έπαιξε τα 30 center for και τα 60 στι πλευρέ. Παίζει όλε τι θέσει μπροστά. Ναι, έχει center for και κίνηση. Δηλαδή. Εγώ μόλις είναι μεταγραφές έχω κολλητό το Μάτζιο, ναι. Το Γιώργο. Είναι φοβερός δημοσιογράφος και έχει αναβαθμιστεί τελευταία πάρα πολύ καλός. Τυχεροί είμαστε που τον έχουμε. Μπήκαμε στα site, μπήκαμε στις λεπτομέρειες, στη σύγχρονη τεχνολογία. Ναι. Λέω δείξε μου. Δείξε μου, βρες κι άλλα. Δείξε μου, τι γνώμη έχεις. Ξέρει μπάλα ο Μάτζιος. Ναι, ξέρει μπάλα ο Μάτζιος. Καλά κάνεις και το συμβουλεύεσαι, βέβαια. Όχι μόνο έχει γνώση, βέβαια. Δηλαδή εγκυκλοπαιδικές του ποδοσφαίρου. Ναι. Σπάνιο φαινόμενο. Να μην είναι οπαδός. Δηλαδή να μην είναι χαϊβάνι. Να ξέρει μπάλα, φοβερή μπάλα και να ξέρει και ιστορία, δηλαδή εγκυκλοπαιδική γνώση πάνω σε αυτός παίζει εκεί, παίζει αυτή τη θέση, παίζει. Τρομερός αυτή του στοιχήματος. Σπάνια θα συναντήσεις όμως να είναι και μη οπαδός, να μην είναι βλάχος, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Και να είναι και μπαλαδόρος και να ξέρει μπάλα. Και ξανά πάλι με το Μάτσιο. Και ξανά και βάλτο να το δούμε. Τι γνώμη έχεις, μου λέει. Εσύ τι γνώμη έχεις. Ανταλλάσσουμε από μια ώρα. Τι καταλήξει. Ορίστε. Σλούρπα έχουμε γρανίτα, τι είναι αυτό. Ο μεγάλος Γιάννης. Κοίταξε, σε αυτή τη δουλειά ο συνήθως οι κατίνες βρίζει μία την άλλη. Ναι. Και άμα ακούσουν, ας πούμε, από ένα μεγαλύτερο σε ηλικία να κάνει κομπλιμάν, που λέει ο Αλέφατος τη λέξη κομπλιμάν. Δεν μου αρέσει να κάνω κομπλιμάν. Κομπλιμάντ. Κομπλιμάντ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ καλή περίπτωση αυτό. Αν δεν είναι τραυματίας και τα λοιπά, γιατί πρέπει να τα δούμε και αυτά. Δεν είναι γεμάτες χρονιές και τα λοιπά. Γυρολόγος, βέβαια. Ναι, μεγάλος ναι. Γυρολόγος. Και αυτό δεν είναι και κακό. Να γυρνάς κάθε χρόνο σε άλλη πόλη, σε ένα αυτό. Δηλαδή, έχεις του γύφτου του τσιγκάνου την οτροπία. Παίρνει εμπειρίες όμως. Εντάξει. Είναι λίγο κουραστικό. Φόρτωνε βαλίτσες, ξαναφύγει από τη μια πόλη, πάνε στην άλλη. Δηλαδή, είναι κάθε χρόνο μπελάς μεγάλος. Πατάει την περιοχή. Ναι, αλλά προσαρμόζεται πιο γρήγορα αν πηγαίνει ναι. Από ομάδα σε ομάδα. Στο γλανάκος φαίνεται. Μα έτσι πρέπει καλά, να είναι. Καλά προσοντάκια έχει. Αυτός είναι και στο κεφάλι καλός, δηλαδή όταν γίνεται η σέντρα από τη μεριά, ας πούμε, του Μάτος, λέμε, ναι, ναι. Και αυτός παίζει έξω αριστερά, μπορεί να το φάει το δεξί το μπακ στον αέρα και τα λοιπά. Σίγουρα. Θα βοηθήσει, εγώ πιστεύω. Κοίταξε, Κώστα, αυτό που δεν φαίνεται να είναι παλτούδια. Όχι, δεν νομίζω. Για 24 χρονών, εγώ δεν θεωρώ κανένα παίκτη παλτό 24 χρονών. Κατάλαβες. Το μόνο που κινδυνεύουν από τέτοιους παίκτες είναι επειδή είναι μαύροι. Ναι. Και οι μαύροι, πολύ μυαλό, ας πούμε, ποδοσφαιρικά δεν έχουν. Λέει, άμα λέει τι αθληταράς, δύο μέτρα, τρέχει, κάνει γράνι και τα λοιπά. Ναι. Μαύρος είναι, θα στην κάνει. Μυαλό δεν έχει όμως, αλλά έχει το πνευμόνι τον ασβέστη τον οργώνει, Κώστα. Το πνευμόνι είναι, εντάξει, ο κατασκευαστής δίνει στο μαύρο. Βέβαια, πολλά χιλιόμετρα δίνει. Δίνει το μόριο, το μεγάλο. Ναι. Δίνει την αντοχή, ναι. Δίνει την ταχύτητα. Δεν δίνει μυαλό. Δεν δίνει αυτό που λέει στην αντιπροσωπεία το ηλεκτρικό κύκλωμα, το καλό, ας πούμε. Έχουμε θέμα. Και η φλάντζα. Ναι. Και η φλάντζα. Αλλά είναι καλό στον ασβέστη. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες που ρουμπονούνται δεν γνωρίζουν μόνο μία θέση όταν παίζουν επίθεση. Center for ή extreme τώρα ή κρυφό δεκάρι ή κρυφό. Ναι. Πιστεύω ότι μαθαίνουν όλες τις θέσεις. Πατάνε άνετα από τη σέντρα και κάτω. Ο γιατρός Ηρακλειδέας για τους σουπεράδες λέει, λέει: οι σκύλοι είναι κατά βάση σαρκοφάγα ζώα, λέει. Ναι. Να μην θέλουν, λέει, σουβλάκια. Λες. Βέβαια, τι ατραψάρια. Και εμένα το δικό μου τον boxer τα είδους, σουζουκάκια τρώει. Ναι. Στη φακή δεν πάει. Και επίσης μας πληροφορούν, και κακώς δεν το είπαμε, ότι υπάρχει, να πούμε,
ένα παράθυρο για ελευθέρωση ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το παράθυρο για ελευθέρωση ως τις 10 Σεπτεμβρίου είναι στη λαϊκή της κάτω τούμπας που είμαστε γειτόνι. Βέβαια. Πάει μία η ώρα, μία μισή. Και μαζεύονται εκεί όλοι οι τσιγκουναράδες. Όλοι οι γύφτοι της κάτω τούμπας πηγαίνουν μία μισή ώρα. Τι περίσεψε, έλα τώρα, ένα ευρώ. 3 ευρώ την τελάρω η σαρδέλα. Μια χαρά. Πολύ ωραίο. Τα πήρε. Τσάκαλο. Πήγε. Για πάνε 9 ώρα το μπορεί να πάρει στην αγρίδα. Βλάχοι πάνε το πρωί. Θα χτυπήσει κεφαλικό. Από πού σε 25 ευρώ το κεφάλι. Ναι. Αλλά τι θα πάρει, τη σαρδέλα θα πάρει. Ναι, αλλά τη συναγρία θα πάρει το πρωί. Ναι, αλλά με την πορτοφόλη θα πα ποια ώρα. Ακριβώ. Αμπράβο. Ανάλογα το πορτοφόλι. Ναι. Τον Λάσκαρη και την Τζόρτζια κανεί αριανό δεν του δάγκωσε. Ούτε αντιπολίτευση έχουν. Αν δεν είσαι αριανός, δεν μπορείς να βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Λέει το πειράχακλο. Λέει ο αριανός 779. Ναι, βέβαια, ναι. Ο Τζόρτζιας και η Χοντρούλα καλά ξηγήθηκαν και τα γουρούνια δεν τα βάλανε μέσα στο χειροστάσιο και είχαν μια άλλη κουλτούρα να φέρουν, ας πούμε, τους σκουριστούς, τους λυγιστούς, τους κομμωτές και τα λοιπά. Ναι. Ευτυχώς αφήσανε μακριά. Δεν μπορείτε να δαγκάσετε εκεί. Αν μπορούσατε να δαγκάσετε, θα δαγκάνατε. Μα δεν υπάρχει τρύπα να μπει τώρα για να. Δεν μπορείς να δαγκώσεις εκεί πέρα. Εκεί τα πράγματα γίνανε πιο κυριλέ τώρα. Γι' αυτό και έγινε το budget, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παρθενάκης τα έλεγε χθες προχθές. Είναι στο 1,5 εκατομμύριο το budget. 1,400. 300 του ΠΑΟΚ. Φαντάσου τώρα διαφορές. Δεν μπορεί τώρα άλλος να ρίξει τόσα λεφτά και έχει κάνει κυριλά το μάλα. Έχουν καλούς παίχτες. Τα θέλουν να ανακατεύονται. Εγώ έχω κάνει λυπούς με εκεί μέσα στην Ιδρύα. Έχει θέλουν και λίγο σε τζουκάκι. Θέλει και λίγο κανένα τζουκάκι, λέει. Ήταν να κάνουν ένα ηχητικό κάπου, ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, να μπαίνει μέσα στο παλέ ένα τραγούδι. Και το παίζουν το τραγούδι, ξέρω εγώ, οι υπάλληλοι κτλ. Του λέει να σου περάσει καλά, μας ρώτε, σας να πούμε. Τι λέει, τι να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, ποιο τραγούδι θα βάλεις. Όχι, λέει, εμείς δεν ανακατευόμαστε, λέει ο άλλος από εκεί. Δεν ανακατευόσαστε, βρε πεθερές κακίες, δεν ανακατευόσαστε. Δεν ανακατευόσαστε τώρα, πλάκα μας κάνετε. Δηλαδή τώρα, άμα κεράσει ένα φρέντο σπρέσο εκεί από τον Τέινι, θα γίνει δουλειά, α πούμε, εκεί τη γειτονιά σα. Θα το δώσει το καφεδάκι. Τι θύρα πας στο Καριλάο. Δύο μόνο. Ναι. Δύο. Θέλω λίγο. Πόσα τέτοιο. Χρόνια πα στη δύο. Πάρα πολλά. Κάγκελο μπροστά στο κίνδυνο. Σε ορμήξανε τίποτα. Όχι, λίγο γνωστοί όλοι τέτοιο. Δεν είμαι. Γαϊδουρά. Εντάξει, γαϊδουρά δεν είναι το θέμα ότι είμαι γαϊδουρά, αλλά είμαι και τέτοιο. Μιλάμε για μπάλα εκεί τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή είναι η ηλικία μου 30 με 40 χρονών παίζουν εκεί πέρα. Μια φορά πήγα Κώστα σε ένα αγώνα στη Τρία και το μετάνιο. Δεν μπόρεσα να δω μπάλα. Μόνο όταν ήταν στην Ατλέτικο βρήκα εκεί εισιτήριο. Μύριζε περίεργα. Καμένη ρίγανη, καμένη γη, όλα καμένα. Ναι, δεν ευχαριστήθηκα το μάτς, δεν ευχαριστήθηκα. Οι δύο είναι φοβερή η κερκίδα για μένα. Πολύ μ' αρέσει. Ναι, πέρασα και από 7 και από επίσημα. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας πήρε στη θύρα 2. Τη καλύτερη επιλογή έκανε. Ο μπαμπάς του είναι Αριανός. Πολύ καλά έκανε. Καλύτερη θύρα είναι. Αϊποντίον είναι αυτός, Ηρακλής. Και θα πούμε και για αυτούς. Ναι, να πούμε. Εγώ με Αθήνα μιλάω. Α, τώρα που είπε για τον Ρόμπι Γουίλιαμς, τι πήγε ο Λουντούλ εκεί, πήρε στο Ρόμπι. Ναι, πήγε στο Ρόμπι. Ναι, εντάξει, καλό παίχτη, είναι καλό. Είναι καλό ο παίχτη. Ναι. Μήπω ένα στείλει κι άλλο ο Αλενατόρε εκεί πέρα. Προλαβαίνει. Αχ, τώρα λε τι ίντρικα βάζουμε. Ο Αλενατόρε ζήτησε φορ και στόπερ. Τι πήρε. Τον Καράμπελα. Τι του στείλανε, Βασίλη. Δεξιμπά. Τι θες παίζει ο Καράμπελα κόκκινο. Δεξιμπά. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι έπαιζε στην Ολλανδία. Ποια ομάδα παίζει, ξάρ. Λέω δεν ξέρω, μια κολομάδα. Στη Λεβάντε. Τελείωσε. Δεν ξέρει. Εσύ λέω την έβλεπε στη Λεβάντε. Πώ δεν την έβλεπε. Δηλαδή πόσα μάτσε την είδε στη Λεβάντε. Πάνω από 5 μάτσε. Και ο Καράμπελα έπαιζε δεξιμπά. Το χειρότερο δεν είναι να μην δει το μάτσο. Το χειρότερο είναι να δει το μάτσο για να μην καταλάβει τι δει. Δηλαδή, κατάλαβε τι γίνεται. Ο Γρηγόρης είναι μπροστά. Είναι μπροστά, 40 χρόνια. 40 χρόνια είναι ο Γρηγόρης αυτός και η Νάσα. Δεν υπάρχουν άλλοι να είναι μπροστά. Είναι Γρηγόρης τελείως. Ένας έβγαλε το. Ναι, αλλά σήμερα έδωσε και. Σου έδωσε και. Στοιχείο και είδηση για τους σταθμούς. Δεν είπε ότι τρεις θα κλείσουν. Μόνο το Μέγκα λέει θα κλείσει πρώτα και άλλοι δύο δεν ξέρει. Ναι, αλλά είπε μας. Ναι, αλλά τρεις θα κλείσουνε. Ποιοι είναι οι Γρηγόροι? Δεν ξέρω. Έχω έγκυρες πηγές, λέει. Το Μέγκα σίγουρα. Έχω από μέσα πληροφορία. Περιμένουμε να μας πει. Ναι. Έχεις καμία άκρη τίποτα, κανένα τηλέφωνο από το Σαββίδη για. Αν θα πάρει την άδεια. Ποιος, εγώ? Όχι εσύ. Ο Σαββίδης. Εσύ αν έχεις την πληροφόρηση. Όχι. Γιατί και πολλοί έτσι τη γειτονιά εκεί πέρα στον Άγιο Θαράπη, στην Αρτάκη, στη Βοσπόρου. Περιμένουν αυτό το χαρμόσυνο νέο. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο, Κώστα?
Τι, για ποιο λόγο? Πιάσουν δουλειά, ε. Και δουλειά θα πιάσουν και το χρόνο μπορεί να παίξει και κανένα σκονοπλιάνκα. Λες δηλαδή ότι έκανε ο Μπατατούδης με την Ωμέγα TV που μάζεψε εκεί τους. Ναι, αλλά σε άλλα μεγέθη είναι αυτό. Τώρα ναι. Μιλάμε για 10 άτομα, εδώ μιλάμε για 10.000, ας πούμε. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένα σταθμό. Ναι. Υπάρχουν παρατριχάμενοι, οδηγοί, ναι. Καφετζίδες, κουλουρτζίδες. Και το Σουσάμι θέλει έξοδο. Θα πάρει δηλαδή ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και από το οργανωμένο κίνημα και να του ταΐσει, λες εκεί πέρα. Γιατί να μην του ταΐσει, αφού υπάρχει φωνάζουν. Υπάρχει πλεόνασμα. Υπάρχει πλεόνασμα. Μα δεν είναι υπάρχει πολύ... αγωνία δηλαδή. Μα ο ΠΑΟΚ έχει 7 οχτάρια, 6 οχτάρια. Είδε τι γίνεται στα χάρτη. Δηλαδή. Φέτος είναι άπλα. Είναι άπλα. Χωρίς Τζιόλι κιόλα. Ναι. Ναι. Για μένα ο Τζιόλι έπρεπε να κάτσει για center back, φίλε. Είναι πολύ καλό χειριστή τη μπάλα για κάτω. Για σκούπα, για λίμπερο. Αν παίζει με τρεις. Ναι. Ο Μουτσούνας δεν παίζει. Εσύ όμως, που ξέρεις μπάλα και σημερίζει. Δεν παίζει. Ναι. Δεν, ναι, δεν σαν τρίτο στόπερ παίζει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Άνετα. Όχι, με δύο αποκλείεται. Με δύο ούτε με κοντρέρα τον έβαζα. Όχι. Μέσα. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Με τρίτο. Σαν τρίτο, σαν λίμπερο. Ναι. Σαν βάθος να παίρνει, ναι. Να είναι λίγα, ναι. Μέτρα κτλ. Πολύ καλός. Δεν τον βασίζουμε δηλαδή στο ότι με τέσσερις πίσω, όχι. Ούτε κοντρέρα και μάτο που παίζει και λίνο να ήταν, δεν τον έβαζα. Ο Μουτσούνας δεν παίζει με τριστόπερ. Α, δεν παίζει, όχι, όχι. Δεν παίζει. Δεν ξέρω όταν θέλει να κάνει άμυνα. Αν βάζει παραπάνω χάφ και τα λοιπά, δεν τον είδα να κουτσάρει. Δεν τον είδα να κουτσάρει. Δεν κουτσάρει, Κώστα. Ναι, αυτό την πυρκαγιά δεν μπορεί να τη σβήσει αν γίνει. Δηλαδή αυτό που λένε ο Θάνος, θα αρπάξει φωτιά, θα πήγει στο χωράφι φωτιά. Δεν μπορεί να τη σβήσει. Εγώ έτσι πιστεύω. Όλα τα μάτια τα είδα. Όταν γίνει στραβή αυτό, το είπα και την άλλη φορά. Καλά τα λες. Κοίταξε, λέω εγώ ότι. Για παράδειγμα, επάγγελμα πιλότο. Ναι. Καλό πιλότο είπε. Ναι, αλλά άμα σταματήσει η τουρμπίνα, πρέπει να το σταματήσει μπορεί να το φέρει και τα λοιπά. Μην έχει άνοση και τα λοιπά. Μπράβο, τα βλέπει τα Mayday. Καλό. Είναι, ξέρω εγώ, χειρουργό. Ναι. Καλό χειρουργό. Ναι, αλλά άμα στρυπήσει καμιά αρτηρία και φύγει το αίμα και τα λοιπά, πώ θα το σώσει τι το. Ναι, ναι, ναι. Αν το γυρίσει το έργο. Εκεί τώρα ο Ήβιτς φαίνεται δεν το σώζει το έργο, να πούμε. Δεν μπορεί να τη γυρίσει τη δουλειά. Θα μου πει μεγάλε απαιτήσει. Εντάξει, ο άνθρωπο θα κάνει και ένα μεγάλο σταυρό, θα βοηθήσει, ναι. Και λίγο η τύχη, κάτι θα γίνει. Ναι, μην το... ναι, έχει υλικό να διαχειριστεί. Ναι. Πιστεύω, θα τον βγάλουν. Δεν πιστεύω να. Ναι. Καλό είναι. Καλώς. Φαντασία μηδέν, ναι. Στον κόλπο. Εντάξει, τώρα τι θέλει να αλλάξει το 4-3-3 σε ρόμβο με 4-2-3-1. Έπαθα πλάκα με το Στραματσόνι στον Παναθηναϊκό. Φοβερό. Έπαθα πλάκα με το Στραματσόνι στον Παναθηναϊκό, το πώ το γυρνάει το έργο. Ναι. Το έχει κάνει ήδη δήλωση στου ρεπόρτερ εκεί του Παναθηναϊκού κτλ. Ότι εγώ στην Ευρώπη θα παίζω 5-3-2, ναι. Στα μεγάλα ντέρμπι, δηλαδή ντέρμπι τι είναι, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, μέσα έξω ΑΕΚ, με Ολυμπιακό ΑΕΚ μάλλον και ΠΑΟΚ θα παίζω 5-3-2 μέσα έξω, έτσι είπε. Στα μικρά μάτς με τις μικρές ομάδες, ας πούμε Ηρακλή, Πλατανιά, θα παίζω 4-3-3 τις μικρές ομάδες, ναι. Έχω άλλο σκηνικό, θα έχω άλλο σχέδιο. Και τον είδα ότι ξέρει να τα διαχειρίζεται τα δύο σχέδια καλά και ξεπλάγιν, γιατί τον είχαμε για πολύ βλάκα πέρσι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Τον, ναι. Είχαμε, συγγνώμη, για πολύ βλάκα πέρσι και αναδεικνύεται. Ποδοσφαιρικά βλάξη. Ποδοσφαιρικά βλάκα. Yeah. Και φέτος αναδεικνύεται στον προπονητή, στον καλύτερο προπονητή όσον αφορά την εκκίνηση όλη τη ιστορία. Έτσι τον είδα. Στα ευρωπαϊκά μάτς, στα φιλικά και σε όλα αυτά, τον τσέκαρα. Τον είδα πάρα πολύ καλό. Εξεπλάγει. Ναι, ναι. Ειδικά με την Μπρόντμπι εδώ. Το 3-5-2 πώς το γύρισε 3-4-3 και κανένας δεν κατάλαβε πόσο Μπέρκα έπαιζε δεκάρι. Μα με έσπαζε. Έβγαλε σε μεγάλους χώρους. Έσπαζε την μπάλα σε Γουακάσου και η Μπάρμπου συνέχεια. Που ο Γουακάσου είναι ένα εξάρι, ας πούμε. Αν ανοίξουμε τις γραμμές και ανοίξουμε. Να βγουν, ας πούμε, οι οπαδοί των ομάδων. Βέβαια. Και τους ρωτήσουμε. Πόσο ευχαριστημένοι και πόσο δυσαρεστημένοι είστε από τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σας. Οι Ολυμπιακοί τι λες να πούνε. Οι Παναθηναϊκοί τι λες να πούνε, οι Αεξίδες τι λες να πούνε και οι Παοξίδες τι λες να πούνε. Τι προβλέπεις να πούνε. Πάμε σε ένα διάλειμμα απαραίτητο. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340, τελευταία μέρα των μεταγραφών. Αυτοί οι τέσσερις οπαδοί των ομάδων, των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τον Άρη γιατί δεν το βάζεις, ρε Κώστα? Αν είναι Β' Εθνική. Εντάξει, έχεις δίκιο. Είναι Β' Εθνική. Ξεχάστηκα, μπερδεύτηκα κι εγώ τώρα. Να πούμε και τους Αριανούς, ναι. Και τη Β' Εθνική. Ναι. Τι έχουν να πούνε. Σαν λαό, ας πούμε. 10 μεταγραφές δεν πήρανε φόρ και στόπερ. Τίποτα, τι να πάρουμε. Τι να κάνουμε. Εδώ όμως με φιλικό 10.000 κόσμο. Το ΠΑΟΚ. Βγήκαμε. Λοιπόν. Γιατρός. Στέδια. Η Β' Εθνική δεν έχει ακόμα τηλεοπτική στέγη. Παίζει ισχυρά η ΕΡΤ 3. Η ΕΡΤ 3 είναι μια κρατική ιστορία. Καλή στέγη, να βλέπουμε κάτι, Κώστα. Στην εποχή της ΕΡΤ και της ΙΕΝΕΔ. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Άσχημα περνάγαμε. Μα γιατί? Πολύ ωραία. Είσαι μικρός, δεν πρόλαβες. Εγώ πρόλαβα Γιάννη Χιλιτίδη
το πολλά, πάρα πολλά σύριαλ της, της κρατικής τηλεόρασης. Τι να σου πω δηλαδή, τη γειτονιά μας, να σου πω ας πούμε για τον Χριστό που ξανασταυρώνεται, να σου πω να πούμε βοήθαμε λίγο, το Λούνα Πάρκ. Όλα αυτή ήταν, ο Φέρτης έπαιζε σε εκείνα συνέχιζε, κάτι τέτοιο, ο Φέρτης έπαιζε. Τι να σου πω για τον Γιούγκερμαν. Γιούγκερμαν. Να σου πω για το... ο Μπαρμπαγιώργης να πούμε. Έχω δει δηλαδή... Ο Παπαγιανόπουλος. Ο Γιούγκερμαν, ο παράξενος ταξιδιώτης, Εργάρα. Μετά ένα από πίσω Καραγιώργης με τον Αντωνόπουλο, δεν θυμάμαι. Κώστα, τη Λοξάνδρα τη θυμάσαι, τη Λοξάνδρα. Λοξάνδρα με την Πέτη Μαλάση που τη βάλανε να τρώει γλυκά για να. Τη βάλανε να τρώει γλυκά για να παχύνει η Λοξάνδρα. Φανταστικό, ασπρόμορα. Ναι. Τι είδαμε δηλαδή. Είδαμε μετά στα έγχρωμα Αστροφεγγιά. Είδαμε να πούμε με τον Κιμούλη Νέο. Τι να πω, δηλαδή. Τι να φέρω, τον Καφάση. Τραγουδιστή, ηθοποιό, έχουμε δει τι. Και τι έγινε, δηλαδή, που τα κανάλια τα μεγάλα, δηλαδή τα ιδιωτικά, τα κρύα, δηλαδή που δείχνουν τώρα τηλεπολίσει και τέτοια. Τι να θυμηθώ, Τζο Ναυλακιώτη, να πούμε τον Μπάρλα. Μπορείστε, CSI Miami το κάνανε τώρα του Ναυλακιώτη. CSI Miami μαζί. Τι να κάνω, να βλέπω τον Ντόμ Σέλεκ να πούμε προπαγάνδα ότι η αστυνομία τη Νέα Υόρκη είναι τίμια να πούμε. Η φανέλα με το νούμερο 9. Ναι, ο Τζόρτζο το παλικάρι τώρα. Και τι έγινε τώρα, θα αναχωρηθούμε οι άδειε πόσε είναι κτλ. Η θύρα 2 στο Χαριλάου, λέει ο φίλος. Τι λέει? Είναι των προπονητών της Ελλάδας. Σίγουρα πρέπει και θα πάρει φορ, λέει, και σέντερ μπάκ ο Αναστό. Ο Νόμπλιας έδωσε Άρη πρώτο φαβορία. Καλά, αυτά τα σάλια, άστα τώρα. Ο Αναστό, φίλε, θέλει σέντερ φορ και στόπερ. Το θέμα είναι ότι ο άλλος πληρώνει με προκαταβολές, με επιταγές. Κακό αυτό. Κακό αυτό. Δεν βγήκε κανείς να πει ο Ποτουρίδης ότι χάλασε η δουλειά για τα ενίκια. Ζήτησε τα ενίκια και τα λοιπά και του λέει δεν έχει ενίκια. Γιατί ναι. Οι φτύτες δεν παίρνουν επιταγές. Ναι. Με τα ενίκια παίρνουν ρευστό να πούμε. Ναι. Εντάξει, μούχτη την έχουν κάνει να πούμε. Ναι, ναι. Για να μιλήσει τίποτα και πει, έλα, κάντε πόλεμο τον. Για δεν σηκώστα να πιστεύει. Κάντε πόλεμο, Πέτρο Πάρα. Αγλάμα. Κάντε τον Άρη. Κατάλαβε. Άμα πει τίποτα. Ο Άρης μας. Έβγαλε το Υπουργείο, πώ το λένε, εργασία. Ανακοίνωση και απάντησε η πλευρά του, πώς το λένε, του Φιλιππίδη, πώς το λένε, του Καρυπίδη. Του Καρυπίδη. Ναι. Δεν είδα στα Ολαμπά ο Τάρης, Τσαλτίδη, να πούμε, και οι υπόλοιποι την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, βάλατε μόνο την απάντηση, να πούμε. Και τι απάντηση είναι, δεν έχουμε μόνο εμείς απλήρωτους, λέει, έχουν και οι άλλοι. Γιατί λέει εμάς μόνο. Εντάξει, σωστό και αυτό. Αλλά γιατί δεν βάζετε εσείς που είστε προφεσόροι της δημοσιογραφίας και κάνετε ας πούμε και σε σχολές ή εκμάθημα στα παιδιά, έτσι σας μάθει ένα στις σχολές της δημοσιογραφίας, ναι. να τα παίζετε οπαδικά. Άμα είναι βάλτε μια φανέλα του Super 3 και της Τύρας 4 και κάντε και τα λοιπά και άφησε την παραμύθα ότι είστε δημοσιογράφοι. Οι άλλοι δεν είναι, εσείς είστε. Για δεν βάλατε την ανακοίνωση του Υπουργείου, πώς το λένε, εργασίας. Γιατί φοβάστε μην χάσετε τους αργιανούς από πελάτες. Σοβαρά, έτσι σας μάθανε. Άμα είναι τότε είμαστε πολιτές. Δεν είστε δημοσιογράφοι, αφήστε εμάς να κάνουμε τις πωλήσεις, να πούμε. Σωστά τα λες, φίλε. Να σου πω και τώρα. Μα φίλε Κώστα, τώρα δηλαδή δημοσιογράφοι, γιατί δεν το λένε, ας πούμε, ότι με 50 χιλιαρικάκια ζεστό χρηματάκι και ένα ωραίο σπιτάκι θα είχαμε ένα center for steel Πετρόπουλο, ας πούμε τώρα. Να μην είχε χαρτούρα, ας πούμε. Ο παδός του Παναθηναϊκού από Μουδανιά, συνταξιούχος τραπεζικός Μάγουλο Βερίκοκο, λέει: φίλε μου Κωνσταντίνε, ο Στραματσόνη. Εκτός από αυτό που είπες ότι αλλάζει τα συστήματα, είναι κύριος υπεύθυνος για τους παίκτες που ήρθαν με τις άκρες και τις γνωριμίες του. Δηλαδή είναι και μάνατζερ του εαυτού του και της ομάδος του. Αυτός μιλούσε με παίκτες και ομάδες. Ο Ζιλμπέρτο έφερε δύο παίκτες, όλοι οι άλλοι ήταν του Ιταλού. Ωραίο. Αφρό έφερε όμως. Δεν είναι σαν τον Ήβιτς, ας πούμε, που του είπαν θα πάρεις αυτόν και εκείνον κτλ. Αυτό θέλει να πει, να πούμε. Κατάλαβε. Ναι. Μεθοριακό σταθμό. Συμβολιογράφο Ιερόσιλη. Ποιος έπαιζε στους Ιερόσυλους? Κώστα, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δεν μπορώ να το λέγανε εσύ, Γιάννη, τους Ιερόσυλους με την ελιά και την περούκα που φορούσε. Ο Θάνος Λιβαδίτης. Λιβαδίτης, ρε φίλε. Ο Λιβαδίτης, ρε φίλε. Λιβαδίτης, με την ελιά που είπε, ελιά. Την ελιά. Ναι, κατάλαβα. Ο οποίος είχε γκόμενα, ξέρεις πια. Ποια, ρε φίλε. Τι μου. Τη Μέμα Σταθοπούλου. Τη Μέμα. Κορίτσι, να μην εκφραστώ άλλο τώρα. Ναι, για μένα ήταν η καλύτερη από όλες τις κυρίες εκείνης εποχής. Τις γυναίκες, ομορφιά, έτσι. Δεν την προωθήσανε πολύ ως sex symbol, πέμπτο, θυμάμαι στα Δοπούλου. Δεν την προωθήσανε. Για μένα η Βουγιουκλάκη μπροστά της ήταν μηδέν. Η Βουγιουκλάκη καταρχήν ήταν.
Νάτος. Το, το καρούμπαλο το θυμάσαι που αναβόζει βινίλιο, το περιπολικό. Αυτό θυμήθηκα. Τι αμάξι είχε ο Θάνος Λιβαδίδης. Μιτσουμπίση Γκάβαντ. Τότε ήταν το περιπολικά. Σέλικα. Σέλικα. Το πρώτο Σέλικα. Ωραία, φίλε, καλά λες. Το πρώτο Σέλικα. Ναι, ναι, ναι. Το χιλί. Μεγάλο. Μετά βρίσκει ο σκύλο. Τι ήταν ο μέγιστο σκύλο. Μιράτ. Ο Δημήτρη Μιράτ, ναι. Ο Γαλανό έπαιζε. Α, ναι, ναι, ναι. Η Νέλη Γκίνη, στα Νιάτα. Ο Δαδινόπουλο έπαιζε τότε. Ο Δαδινόπουλο έπαιζε στο Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ. Ναι, ο Δαδινόπουλο έπαιζε στο Λούνα Πάρκ. Βέβαια. Ναι. Τι θυμηθήκαμε τώρα. Έλατε. Κρατική τηλεόραση. Ναι. Κρατική τηλεόραση, τι θυμηθήκαμε τώρα. Η Βουγιουκλάκη που λε. Η Βουγιουκλάκη ήταν μια κοντή. Ναι, ναι. Μουταρού κολαρού. Η οποία είχε ένα πρόσωπο το οποίο έγραφε στο φακό. Λοιπόν. Και ήταν φυσικά δολοπλόκος και έκανε ναι. ιστορία κτλ. Δεν ήταν σπουδαία πράγματα, ας πούμε. Πάντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τον Θάνο Λιβαδίτη ότι με τη Μέμα Σταθοπούλου, ότι δεν προωθήθηκε η Μέμα Σταθοπούλου ως σεξ σύμπολ της εποχής. Ήταν δηλαδή. Δεύτερη διαλογή την είχαν, τρίτη διαλογή κτλ. Ούτε δεύτερη. Ούτε αλλά ήταν για πρώτη. Δεν ήταν. Ναι, ήταν λίγο με το δόντι αυτό. Ήταν, ήταν offside, ήταν Κώστα offside. Ναι, τα μούτρα λίγο, ναι, καλά λέει ο Γιάννης. Δεν έγραφε στο φακό γιατί ο φακό ναι, γράφει, ναι. Ναι, ναι. Ωραίο σώμα τα η μάπα ήταν, λέει ο Γιάννης. Ναι. Δεν έγραφε. Δεν έγραφε, λέει, στο φακό. Μας. Ο φακό είναι άτιμο πράγμα. Δεν είχε τότε και οι επιστήμονες που τα φτιάχνανε τα κόλπα. Τώρα το πα άμπαρθ φιατάκι και στο βγάζει GT4 Celica. GT4 Celica. Έτσι, έτσι. Έτσι, GT4 Celica. GT4 Celica το βγάζει. Γιατρός Ηρακλειδέας. Μεγάλε, λύσαξε αυτός τώρα. Σαν την κραυγή των λύκων με ανέστη βλάχο δεν υπήρχε, λέει. Απλά αυτή η σειρά ήταν μια κατηγορία μόνη της. Η κραυγή των λύκων με ανέστη βλάχο με το γυάλινο το μάτι. Σαν... Από πού ήταν ο βλάχος. Δεν ξέρω, δε, αλήθεια δεν ξέρω. Από την Προτσοτσάνη βλάχο. Από το γειτονάκι. Δεν μου λένε Βασίλη. Πασοκάλα του θανάτου. Το μάτι το έφτιαχνε ή το έπαιζε το μάτι. Γυάλινο ήταν, γι' αυτό ήταν χαμηλωμένο και το έπαιζε λίγο ταΐς. Ναι. Α, μεγάλος ο Ανέστης. Ναι, αλλά λέει ο Χιλιδίδης έπαιξε τη μουσική έναρξη της Βεντέτας. Της Βεντέτα, ναι. Βεντέτας. Όχι, δεν είναι Βεντέτα. Όχι, ρε Βεντέτα. Ιερόσιλη. Μεθοριακό σταθμό, συμβολιογράφος και Ιερόσιλη. Ναι. Ιερόσιλη. Εγώ έβλεπα πολύ. Αστροφεγγιά και μετά Τζόνα Βλακιώτη. Τζόνα Βλακιώτη. Είχα καθυλωθεί με τον Τζόνα Βλακιώτη. Ναι. Χρήστος Πάρλας. Πάρλας. Πέθαμε. Εντάξει. Εντάξει. Πέθαμε. Πάρλας. Λοιπόν. Στο Στραματσόνι είχαμε μείνει από το, στο φίλο. Ναι. Στραματσόνι αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής της χρονιάς για την έναρξη της προετοιμασίας των φιλικών και της Ευρώπης. Η Ιερόσιλη είναι γιατρέ, λάθος κάνει. Η Ιερόσιλη είναι. Ιερόσιλη, το θυμάμαι κι εγώ. Με το γύρο. Ναι. Ναι. Τι άλλα σύριαλ βλέπαμε, ρε φίλε. Εσύ είσαι και μικρό. Εντάξει, εγώ να, τι να σου πω. 10 χρόνια με ρίχνει εκεί πέρα τώρα, ας πούμε. Τι να σου πω. Αλλά ό,τι πρόλαβα, ναι. Καθυλωμένη. Ναι. Καθυλωμένη. Να σκεφτώ λίγο κανένα του 90-95, ας πούμε έτσι, για εντάξει, να για τα τώρα, δικά μου. Τα και τα αυτά. Όχι αυτά, βλέπεις, αυτά. Τώρα εντάξει. Τι... Ήταν και στην ιδιωτική τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ψάχνω για έρτη, για τέτοιο τρόπο. Εγώ για έρτη και η ενέδρα να πούμε. Ναι, βέβαια. Δεν μου έρχεται. Τα παλιόπαιδα τα τίθασα, δεν τα πρόλαβε. Το εκείνο και εκείνο. Με Διαμαντόπουλο και. Πώς το λέγανε αυτόν τον ηθοποιό. Τα λιονταράκια του Ανδροκλή, τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι. θυμάμαι. Πώς το λέγανε ρε, τον ηθοποιό εκείνο που μοιάζει με το Στράτο τον Μπαζούλη, ρε. Α, Κώστα και τον Μιχαλακόπουλο, ρε. Το Μιχαλακόπουλο, το Μιχαλακόπουλο που μοιάζει με το Στράτο τον Μπαζούλη, ναι. Λοιπόν, εσύ λοιπόν λες ότι αν κάνουμε έναν γκάλωπ τώρα να και ανοίξουμε γραμμές 2-31-0-90-90-90, θέλουμε να βγουν Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί αεξίδες παοξίδες για Αλφα Εθνική και. Οι Αριανοί για την ομάδα τη δική τους σαν ξέχωρη κατάσταση στη Β' Εθνική θα μας πούνε πόσο ευχαριστημένοι και πόσο δυσαρεστημένοι είναι από τη μεταγραφική περίοδο που ναι. διανύσαμε. Φαντάζομαι ότι οι Παναθηναϊκοί θα είναι ευχαριστημένοι, οι Ολυμπιακοί με ανάμεικτα αισθήματα, οι Παοξίδες ημιτελής χαρά, δηλαδή ένα κενό υπάρχει μεγάλο κτλ. Πώς τους λένε, ναι, οι αντικλάις, οι αντιαθανασιαδικοί. Οι αντιαθανασιαδικοί, δηλαδή το... πιστεύω ότι αυτοί που πήγαν. Έφυγες τώρα, πολύ το, ναι. το πήγες, ναι, ναι, ναι. Και οι Αριανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Κώστα για τους Αριανούς, εγώ πιστεύω δεν είναι. Κάνανε 10 μεταγραφές. Ναι. Άρτζι, Μπούρτζι και Λουλάς. Τρία δεξιά μπακ, δύο αριστερά μπακ. Τρία εξτρέμ, δύο άλλα εξτρέμ. Τέσσερα δεκάρια έχουν. Σέντερφορ δεν υπάρχει, στόπερ δεν υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι αν θα βγουν Αριανοί θα είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι. Πολύ χαρούμενοι θα είναι οι Παναθηναϊκοί. Οι Ολυμπιακοί δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους ψυχολογήσω. Μα δεν ξέρουμε και την ομάδα του Ολυμπιακού. Τα έχει αλλάξει όλα. Για ο μεγάλος. Ο Γιάννης θέλει να μας ενημερώσει. Ναι, ναι. Ναι.
Από δράμα, ναι. Α. Ο Βάλτος. Με τον Βαγγέλη Βλάχο. Με τον Ανέστη Βλάχο. Ναι, Βάλτος. Τράβηξε μαχαίρι ο Ανέστη Βλάχος. Ναι. Η μητέρα του Ανέστη Βλάχου. Ναι. Και. Σηκώνεται. Μην το σκοτώσεις παιδί μου, θα πας φυλακή. Μην το σκοτώσεις παιδί μου, θα πας φυλακή. Σκέψου τα νιάτα σου. Ναι, τι γινότανε ρε φίλε, Ανέστης Βλάχος. Κουλιανός ρε φίλε. Συσοβίτης, α ναι. Συσοβίτης. Ναι, Αλέκος Συσοβίτης. Αλέκος. Τζερόνιμο ΠΑΟΚ, δεν προωθήθηκε η Μέμα Σταθοπούλου, γιατί είχε άλλες πρωτοκλασάτες. Σταρ Λάσκαρη, Καραγιάννη, Βέρα Κρούσκα, Μπέτη Λιβανού, Μέρη Χρονοπούλου και την Παπανίκα, Άννα Φόνσου και άλλες. Θα πει προωθήθηκε. Μόνο η Άννα Φόνσου μπορεί να πάει κόντρα στη Μέμα, εγώ πιστεύω. Κάνε ανάλυση του Παναθηναϊκού και της ομάδος που έχει φέτος βάσει των νέων παιχτών αλλά και τα παιχνίδια που είδε στην Ευρώπη. Ο παδός Παναθηναϊκού, συνάδελφος του θείου Σκρούτς στην τράπεζα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Από εκπομπές τρεις στον αέρα με Νάσο Αθανασίου και σε Μίνα Διγενή. Α, τι είπε. Ναι. Φοβερός. Νάσος Αθανασίους. Γι' αυτό τι κάνει. Είχε γίνει και βουλευτής μου. Νομίζω, ναι, ακόμα. Κάπου τον είχε ακούσει. Για πάμε σε ένα φίλο. Για πάμε. Στους φίλους μάλλον. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Κωστή. Καλώς τον. Έχασε τον άγνωστο πόλεμο εδώ. Ο άγνωστος πόλεμος. Με Άγγελο Αντωνόπουλο. Σωστά. Ναι. Κάτσε να βάλω το ακουστικό, Κώστα. Πάμε γραμμές. Να ακούσω. Καλημέρα, άγνωστος πόλεμος. Ναι. Ο Καραγιώργης που έπαιζε, ο σχορεμένος. Ο Παγιανόπουλος. Όχι, ο Καραγιώργης, ο Κώστας. Ο Ασπρομάρης, δεν τον πρόλαβα. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι μοσχάρι είναι αυτό που πήγε μέσα. Ο Καράμπελας είναι δεξιμπάκ, το μάθαμε για αυτό. Είναι αυτό που λες οι Αριανοί. Μετά από εποχή Καλαϊτζίδη, ναι. Που είχαμε Φυσέκη Τέρμα, Στόπερ Σαμαρά, αριστερό μπακ Ιόνι, δεξί Γεωργιάδη, ναι. Καλογέρη, Σανιά Κέντρο, Ελουντούλου, Πόη και Καπνίδη, ναι. Και τώρα έχεις στον Άσο Διούδη Αναγνωστόπουλο. Διούδη Αναγνωστόπουλο. Ναι. Έχεις Στόπερ, Ραούλ Μπράβο Ιτζίδη. Ραούλ Μπράβο Κόρνερ Ιτζίδη, ναι. Ναι. Έχεις αριστερά Τσουμάνι και Καράμπελα. Ναι. Έχεις δεξιά τον Μπούρμπο και το άλλο το παλικάρι που έπαιζε Εργοτέλη. Τζανακάκι. Ναι, του Τζανακάκι. Και Νέτο. Ναι. Και Νέτο. Ναι. Ο Νέτο σου πάνε για οχτάρι. Ναι. Μπράβο, αλλά μπράβο, θες. Μπράβο. Έτσι τον έβαλε ο Ανάστο. Ναι. Ναι. Έχεις το κέντρο. Ρόβα. Νέτο. Ανάκογλου. Τον Αντρέου. Δηλαδή πας μπροστά. Πήραμε σήμερα τον Μπάργκας. Ναι. Αριστερό εξτρέμ, Μπάργκας και Μιλούνοβιτς. Ναι. Τάτος δεκάρι. Ήλιτς, Καπνίδη για center for δύο επιλογές. Ναι. Καπνίδης backup. Δηλαδή ρε φίλε, τι άλλο θέλεις. Βγαίνεις δηλαδή. Ντούνι δεξιά. Ναι. Μιλούνοβιτς. Μα ναι. Φίλε, το γελάς ακόμη. Άρα είσαι ευχαριστημένος. Καλά πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, Αριανός. Ευχαριστημένο. Έχει δίκιο δε. Σημείωνε. Μα δεν χρειάζεται καν αφού είμαστε βγαλμένοι, γι' αυτό δεν ασχολείται κανένας τώρα. Άρης, okay, ναι. Ομαδικά, αγωνιστικά, προπονητικά, ναι. Είμαστε κομπλέ. Το ποδόσφαιρο όπως γνωρίζουμε όλοι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Μπράβο. Ναι. Το ένα είναι το αγωνιστικό και το άλλο είναι το εξαγωνιστικό. Ωραία. Αγωνιστικά, ναι. Ο πρώην έφορος, νυν πρόεδρος Παύλα Μεγαλομέτωχος, έκανε το αυτονόητο. Ναι. Έκανε τέλεια τη δουλειά του. Ενίσχυσε φουλ την ομάδα. Μάλιστα. Τώρα μένει να δούμε επί του πράκτεου και το εξαγωνιστικό πώς θα συμπεριφερθούν δηλαδή οι μαυροφορεμένοι στο γήπεδο. Μάλιστα. Έχει δίκιο συνοπαδός φέτος. Εάν η Βέρεια ψηφίσει και πάει με τα μεριά του Ολυμπιακού, θα είναι όλα καλά. Άμα τη δεις εκεί να κολοτρίβεται με το Σαββίδι, θα είναι άσχημα τα πράγματα. Γιατί συγγνώμη λίγο, δεν καταλαβαίνω το άσχημο που είναι. Βλέπει ότι είναι εξουσία ο ένας. Πάει με τον έναν. Ναι. Μετά αλλάζουν τα κόζια. Ναι. Πάει με τον άλλον, είναι διπλωμάτης, είναι σαν τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Τραβά μια γραμμή με τον Τίγρη και όλοι οι άλλοι δεν με νοιάζουν και ναι. Η ομάδα μην είναι γάμα εθνική. Ναι. Ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης, είναι έξυπνος. Ναι, α, δες ότι ο Καραϊτζίδης δεν ήταν. Πάρα πολύ έξυπνος. Τι να σου πω, ειδικά στο επικοινωνιακό.
Θα τον πάρουμε διπλωματικό σώμα, αν μένει στην κυβέρνηση. Δεν κάνει για διπλωμάτη, δηλαδή. Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σα και τον δύο τώρα. Μάλιστα. Μεγάλο διπλωμάτη. Εσύ, σαν ουδέτερο, τι μεταγραφέ των άλλων των ομάδων που κλείσανε σήμερα, πώ τι βλέπει, ποιον βλέπει καλύτερα. Όσον αφορά για Β' Εθνική, για πού λες? Όχι, ρε, ποια Β' Εθνική, χέστη Β' Εθνική. Μιλάμε τώρα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΙΑΕΚ, τη μεγάλη ομάδα. Αντικειμενικά, όσον αφορά τα χρήματα που δαπανήθηκαν, γενικότερα. Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί φαντάσου ότι έχει μια επιλογή όπως ο Μανιάδης με 800.000 συμβόλαιο, ο οποίος δεν είναι καν στην αποστολή, και η ΑΕΚ χαίρεται που πήρε τον Λέσπερ με 300.000. Ναι, α, έτσι. Δηλαδή έχει τον ένα που δίνει 800 για κάτι που δεν παίζει, και άλλο χαίρεται που πήρε 300 κάποιον βασικό. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αντικειμενικά, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός είναι τον πρώτο λόγο. Ναι. Εμπορικά, επιχειρηματικά, επαγγελματικά να το δεις, βάσει μου. Παοξίδες στην Αθήνα δεν υπάρχουν. Για να σε ρωτήσω στις συναναστροφές σου, τι άκουσες, να πούμε, στο καφενείο, στη γειτονιά, στη δουλειά κτλ. Τα πάντα είσαι στην Αθήνα, τα πάντα είσαι. Εντάξει. Απλά τώρα εσύ νομίζεις ότι θα πάνε για πρωτάθλημα. Δηλαδή θα πάνε να παίξουν με τη Λάρισα και θα κοιτάξουν να πάρουν το διπλό, ας πούμε, Παοξίδες νομίζεις. Δεν σε ακούω, Κώστα. Λέω Παοξίδες στην Αθήνα συναναστράφηκες να ρωτήσουμε αν είναι ευχαριστημένοι. Βρε, παιδί, το θέλουν. Εγώ για τη δίκη σου μιλάω. Εσύ πιστεύεις ότι τη δίκη σου του πάνε θέλει να πάρει πρωτάθλημα? Αν θέλει, λέει, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα πάει να γίνει Λάρισα ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Θα γίνει μετά ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Α, ναι. Θα γίνει μετά ΑΕΚ ΠΑΟΚ Βέρεια ΠΑΟΚ. Α, ναι, λες, αυτός αλλού ναι. Το πάει τώρα. Ξέρει που το πάει. Ξέρει θα χτυπήσουν πρωτάθλημα από άξιο. Ξέρει που το πάει. Ναι. Ξέρει. Δεν έχει μάθει ακόμη, ρε. Τι, με 10 ο άλλος πήρε την Καλονία να τροπεί, ρε. Τι να σου πω, πρόπερση. Θα παίξει με την Καλονία, ναι. 5-2 και τα λοιπά. Εντάξει, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν, να πω και καλημέρα στον συνοπαδό μου, γιατί τον ακούω έτσι δυνατό. Γεια σου, φιλαράκι μου. Ναι, είναι Αριανός από κάτω Τούμπα να πούμε. Τέτοιες φωνές να φέρνεις. Ναι, ναι, ρε φίλε, αλλά για να ψάξω να βρω Αριανό κάτω από 15 χρονών από την κάτω Τούμπα, δύσκολα θα το βρω. Ναι, αλλά πήγε στο παζάρι 9 ώρα το πρωί, θα ήθελες να πεις όμως. Ναι, έτσι, ναι, όχι ναι, μία, ναι. Πήγε σε 9. Πάμε, πάμε, επόμενη για γραμμή. Πάμε γρήγορα, τα γεια χαρά, επόμενος, ναι. Έλα, ρε φίλε. Δευτέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη. Άντε, ρε φίλε. Άντε, πάρε. Έλα, ρε, αυτό που λέει. Πάρτο. Άντε, πάμε, ναι. Έλα, φίλε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα, βασικά. Είμαι γριά από Νεάπολη και ζω στην Αθήνα. Είσαι γριά από Νεάπολη. Δύο πραγματάκια θέλω να πω, ναι. Μόνο σε ένα ραπ, ναι. Γιατί σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Για πες μου. Λοιπόν, πρώτον, δεν μ' αρέσει καθόλου που φέρνεις παιδιά από αθηναϊκές ομάδες στην εκπομπή σου στη τηλεόραση. Ναι. Και τι να φέρω, δηλαδή. Ταπεινή μου άποψη. Ναι. Παλεύω να ακούσω ένα νέο για το, έστω για το ΠΑΟ, για τον Άρη, για τον Ηράκλη. Για την τηλεόραση μιλάς. Σε αθηναϊκό ράδιο. Σε αθηναϊκό ράδιο. Ναι. Ή για τηλεόραση εδώ, στα κανάλια. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Και εσύ μου τους φαίνεις εκεί στην εκπομπή. Τι να κάνω, δηλαδή. Προσωπικό παράπονο, δεν σε κρίνω. Πώς θα πάρω εγώ λεφτά από το χωρικό, ρε φίλε, φέρω Ηρακλειδέα και Αριανό, πώς θα με ακούσουν, να πούμε, θα πρέπει να φέρω και κάτι. Δεύτερον, τώρα που πες και το Ηρακλειδέα, ρε φίλε, τα τερμάτισες και μικρή ομάδα και μικρή και φτάνει. Έλα, ρε φίλε, είναι μικρή ομάδα Ηρακλής, το λες εσύ αυτό, αυτό που λες. Τι είναι, μεγάλη είναι. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα. Μικρότατη ομάδα. Με τον όγκο, με την ιστορία, με αυτά που έχει κάνει γενικά σαν σύλλογο, σε βέβαια. Τι όγκο. Τι όγκο έχει, μας ρε φίλε. Μας καταντάτε γραφείο. Πώς, και σε λαό έχει. Λαό. Ναι. Δημαρχείο δεν γεμίζετε, ρε φίλε. Τι λαό έχετε. Έλα, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, θα εννοείς αυτό. Το ότι είμαστε σατανόγριες και σκατολαός, το ξέρω πρώτος από όλους. Το έχω ζήσει από πολύ μικρό παιδί. Ναι. Από τη δεκαετία του 80. Ναι. Και ότι είμαστε σκατολαός. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είμαι κανένας δεν είναι σκατολαός. Απλά θέλω να σου πω. Σκατολαός εντός εισαγωγικών. Το 1998 κυνηγούσατε το Θεοδωρίδη. Είχατε ένα όγκο τεράστιο, 18 χρόνια μετά κυνηγάτε τον Παπαθανασάκη και γελάει ο κόσμος μαζί σας. Ναι, αυτό έχει να κάνει με διοικητικά και με κλειστές ομάδες. Αυτό έχει να κάνει με τη δυναμική. Αυτό έχει να κάνει με τη δυναμική σας, φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ αυτό που έζησα, εγώ αυτό που έζησα πριν 18 χρόνια με τον Παλμό, τον Τζαμπουκά, τον Πινελίκη, τον Τραμπούκο. Με τον Θεοδωρίδη, τον κόσμο του Ηρακλή, και αυτό που ζω τώρα με τον Παπαθανασάκη, ας πούμε, και τα λοιπά που κυνηγάτε, είναι, ρε φίλε, τι να σου πω, ρε φίλε, σαν να βλέπεις Western από τη μια μεριά και από την άλλη βλέπεις την 4Y με εκεί τη χοντρή με τις μασχάλες από κάτω, η οποία κάνει την προσευχή. Δεν υπάρχει. Είχες μια παρομοίωση. Μα τι παρομοίωση. Δηλαδή, μόνος το λέτε, φίλε.
Πριν 18 χρόνια δηλαδή ήταν όγκος και μεγάλη Βεβαίως. Ομάδα και τώρα δεν είναι. Δεν υπάρχει όγκος αυτός, δεκαετία... δεν υπάρχει δυναμική αυτή, δεν υπάρχει μπουκ αυτή, δεν υπάρχει ένταση αυτή. Δεν αλλάξαν ομάδα αυτό που λέει, δεν αλλάξαν ομάδα οι άνθρωποι. Απογοητευτήκαν, να σου πω δεν ξέρω τι κάνανε πριν 40, όχι πριν 40 χρόνια, 83-84. Πριν 32 χρόνια πήγαινα στο Καριλάου και έβλεπα την Καλαμαριά. Την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην Α Εθνική, γέμιζε όλη τη θύρα 2. Από πάνω ως κάτω τη μισή θύρα 3 απολωνιστές. Είχε κάνει έδρα του Χαριλάου. Σήμερα πάω εδώ την Καλαμαριά, θα δω 150 ανθρώπους και άλλοι στα νεκροταφεία. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι με την Ηράκλη και το ξέρεις. Γιατί πώς... μέχρι και πρόπερσι που ήμασταν Β' και πέρυσι που ανεβήκαμε και ήμασταν για τα ανάθεμα με τον Απόδη στη Β', πάλι είχαμε κόσμο στα μεγάλα μάτια. Αλλά να σου πω το εξής απλό. Ο ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Είναι πάντα μέσα τετράδα, πεντάδα. Ωραία, βγαίνει Ευρώπες, κάνει ράνι και τη Σαββίδη. Δεν θυμάμαι, πέρσι οι πρόπερσι είχαν κάνει μια κοιλιά τότε με τα τεσσάρια, τριάρια, τεσσάρια, τριάρια. Θα σου πω κάτι. Πήγαιναν... Άμα ανέβει ο Άρης Άλβα Εθνική και του κάνει κανένα διπλό στην Καριλάου, θα πέφτει το ξύλο από την Αγία Μαρίνα μέχρι να πούμε τη Βασιλή Ζόλγα. Άλλο αυτό. Θέλω να σου πω ότι εδώ ο Παοξής. Ο Παοξής, φίλε, άραξε τη φακλάρα. Σωστό. Ο Παοξής, αυτή είναι η δυναμική του. Άραξε τη φακλάρα του σε μια πολυθρόνα. Ο Παοξής τρώει σπόρια και χαίρεται που είναι πρώτος στην πόλη. Σήμερα ο Σαββίδης που δεν πήρε σεντερφόρ, πριν 20 χρόνια ο Κλαδάς θα πήγαινε στο σπίτι του Βουλινού και θα τον έπιανε από το λαιμό και θα του έπιασε το λαιμό. Αλλά ο Παοξής είναι βολεψάκιας. Το κατάλαβε. Ναι, αλλά όχι να εξαφανίζουμε το λαό. Έχει φάει πολλές φάπες ο λαός στη Ηράκλη. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Φάπες. Τώρα δεν μπορώ να πάω να ψάξω εγώ να κάνω το Μαγκάβεριν και να ψάχνω να βρω που είναι ο λαός του ενός και του άλλου. Εγώ λέω αυτό που είναι βλέπω. Είναι κρίμα, επειδή εσύ συγκεκριμένα δεν είσαι κανένα στοιχείο και ξέρεις τον όγκο που είχε ο Ηράκλης σαν ομάδα. Ξέρω τον όγκο που είχε. Νέα παιδιά, ναι, ξέρω εσένα, τον όγκο. Και να σε εμπιστεύονται και να ακούνε τέτοια πράγματα. Και μικροί και μικροί για 700. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι 700. Όπως ξέρεις πολύ καλά ότι. Άμα ήταν λίγο πιο στρωτός και ο λαός και ένας σοβαρός άνθρωπος να μπαίνει στα διοικητικά. Για να το τελειώσουμε και να διαφωνήσω μαζί σου στο κομμάτι πιο. Εγώ όταν είπανε κάνουμε πόλεμο τον... Κάνουμε πόλεμο τον... Πώς το λένε? Το Παπαθανασάκη. Το Παπαθανασάκη. Ναι. Περίμενα άλλα πράγματα. Και όχι ένα πάνω στον εύωσμο. Περίμενα... Περίμενα παλιούς παράγοντες να συμπράξουν, περίμενα παλεμάχους να συμπράξουν. Αυτοί πήγανε 400 χοληστερίνο καθένας πλην του Κατσιαμπή ο οποίος γυμνάζεται. Πήγανε εκεί πέρα στο αυτό και θα σου δώσω και μια πληροφορία. Επειδή είσαι γουστάρο και είσαι από Αθήνα. Έχω άκρες από το περιβάλλον του Ρέμου. Τώρα μην ψάχνεις να βρεις τι άκρες έχω. Ο Ρέμος λοιπόν έχει ξοφλήσει την παλιά ΠΑΕ Ηρακλής και ετοιμάσου να ακούσεις τις καμπάνες. Τη Αγία Σοφιά, όχι αυτή τη Αγία Σοφιά που δεν θα κλείσει, που δεν θα χτίσει ο αυτό. Να το έχει υπόψη σου αυτό. Η νέα ΠΑΕ Ηρακλής, ψάξε και μέσα στο οργανωμένο παδικό κίνημα. Κάνα δύο οι οποίοι το ξέρουν. Έλα να τα πούμε μετά αύριο. Φιλιά, σε αγαπώ πολύ. Να σε καλά. Άνοιξε την πόρτα να πάθουμε κανένα έμφραγμα. Ναι. Άνοιξε εδώ πέρα. Καλημέρα. Παίρνουμε γραμμέ από του επόμενου κυρίου. Κύριοι, χαίρετε. Έλα, φίλε. Βάλε Δευτέρα, πάντα γκάζι. Από τις χαμηλές του. Καλά. Καλώς τον. Καλά είμαι. Αφού με βλέπεις εδώ τέτοια ώρα, καλά είμαι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να ρωτήσεις. Όσο αφορά το μεγαλομέτωχο της κίτρινης παέκης πόλης. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν ένας μεγαλομέτωχος ο οποίος είναι μαυρισμένος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να παίρνει μία ΠΑΕ όταν έχει τόσα προβλήματα οικονομικά και αφού θέλω να καταλήξω. Να καταλήξω. Μήπως φτάσουν και οι φίλοι μας, οι Κίτρινοι, αυτοί οι οπαδοί, να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τώρα τον έχουν σαν Θεό τον κύριο Καρυπίδη, όπως ναι. Έχουν φτάσει όταν από ένα χρόνο η Ηρακλής λέει... Φίλε, Vodafone έχεις, Vodafone. Όχι, 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 όχι. Γιατί δεν ακούγεσαι γι' αυτό. Δεν σε ακούω. Πάναφων, τι έχεις. Κοσμοτέ, τι έχεις. Τέλος πάντων, ό,τι έχεις πάρε κάπου να ακούγεσαι. Πήρε το. Τι έχεις. Όταν πήρε ένα χρόνο. Άστο να πάει στο διάλογο, φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο. Επόμενη γραμμή. Έλα. Καλημέρα, ραπ. Καλώς το. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε, εσύ τι. Καλά. Καλημέρα και στο φίλο εκεί τον Αριανό. Εδώ είναι Αριανό. Καλημέρα, φιλαράκι. Έλα. Ακούσεις με εγώ.
Τι χέρι είναι αυτό, ρε παιδί, τι βοδινό χέρι. Λέει, ναι. Θέλω να πω για αυτό που έλεγε το παιδί μου με το φιλαράκο τον Ηρακλειδέα. Ναι. Ναι. Εγώ θυμάμαι, πέτυχα ρε παιδί μου τα καλά τα χρόνια, ξέρεις, εκείνα που ήταν και των δύο ομάδων στο γήπεδο και έτσι και αλλιώς. Ποια είναι τα καλά τα χρόνια να δω κι εγώ άμα είναι να... Εκείνα τα χρόνια ρε παιδί μου που ακόμα υπήρχαν, ξέρω εγώ, φιλάθλοι και των δύο ομάδων, ξέρω εγώ, σε ένα μάτς. Φιλάθλοι. Ρε παιδί μου αυτό. Δηλαδή ποια χρονιά δηλαδή τα καλά. Εντάξει, από το 97 πηγαίνω στο γήπεδο. Σε ποιο γήπεδο δηλαδή πηγαίνεις, τι ομάδα είσαι. Σου λέω, πάω και ημέρα, παιδί μου, αλλά εντάξει, έχω πάει με φιλαράκια και σε Βικελίδης και σε Καφτατζόγλιο που πήγαινα. Ναι, ωραίο. Έχει δίκιο το φιλαράκι, τώρα λέγει εποχές Στολτίδης στον Ηρακλή. Άρα, μπράβο. Έτσι, να, σε έπιασα εγώ τώρα, σε έπιασα. Δηλαδή, οι καλές εποχές ποιες είναι, που βάλατε γκολ στον Πανιόνιο, βγήκατε έκτη και κάνατε κουλουτούμπες, να πούμε, αυτές τις δύο. Οι καλές εποχές, φίλε Κωστή, είναι... Όταν ρε παιδί μου, ξέρεις, πηγαίναμε, το βλέπαμε το ποδόσφαιρο έτσι σαν χαβαλέ, σαν... Μπράβο. Γιατί σαν τώρα... να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα, γιατί το βλέπεις, δηλαδή, άμα αλώσεις. Τώρα το βλέπεις, λες και μπαίνει τίποτα στη τσέπη σου και α, ναι, Αριανός, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Και τότε είχε, ρε φίλε. Εντάξει, πιστεύω τότε ήταν χαβαλέ έτσι πιο πολύ. Τι χαβαλέ, ρε φίλε. Κρανία ανοίγανε, κεφάλια ανοίγανε, βιτρίνες ανοίγανε, αμάξια σπάγανε. Εντάξει, συλλήψεις είχανε, κάγκελα είχανε. Οι οργανωμένοι τα παίρνανε. Μεμονωμένα... Οι δημοσιογράφοι τα παίρνανε. Τι λες τώρα, ρε. Ναι, αλλά ότι όλοι ήταν χορτάτε τότε στη Μαρμίτα. Όλοι ήταν χορτάτε. Κάτσε να σου πω. Ναι. Εγώ θυμάμαι, είχαμε με φιλαράκια έτσι Ηρακλειδής και τέτοια. Συμμετείχαμε, ρε παιδί μου, για Θεοδωρίδη και το ένα και το άλλο. Ναι. Και θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι ναι, είχαν μαζευτεί κόσμος και σου λέω, όχι μόνο Ηρακλειδής και αλλωνών ομάδων. Δηλαδή, φαντάσου, ξέρω εγώ, εμείς ήμασταν κανιά παρέα 10 άτομα και ήμασταν μισή-μισή, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, 2 Ηρακλειδείς, 5 Αργιανοί, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ, Παοξίδες, έτσι. Καλά τα λέει Κώστα, δίκιο έχει. Έτσι, καλές εποχές. Πιστεύω, βασικά, τώρα, πρώτα απ' όλα, έχουν μεγαλώσει εκείνοι που ήταν τότε που λες. Επί Θεοδωρίδη, ρε παιδί μου, που διαμαρτυρόντουσαν, που κάναν, που ράναν. Ναι. Οπότε έχουν λοφάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάθονται εκεί. Πέρα από αυτό, εντάξει, δεν έχουμε την ίδια νεολαία, πιστεύω. Αφού όλοι οι Αλβανοί πήγανε τώρα στους συνδέσμους. Είναι... Πέρα από αυτό, εντάξει, τώρα βλέπεις, να πούμε, οι επαναστάτες του Facebook, του έτσι, του αλλιώς. Α, ναι, ούτε ξύλο πέφτει στο δρόμο. Τότε είχες Facebook, ρε φίλε. Δεν πλακωνόμουν με το Facebook, όχι. Μα τι ξύλο να πέσει, ρε Κώστα, τώρα. Δεν πέφτει. Μα δεν κοιτάς κραγιόν που παίζει στη 3, στη 4, στη 5. Έκλεισες, μεγάλε! Να κλείσω τώρα. Ναι, για πες. Εντάξει, εγώ απογοητεύτηκα έτσι για το τέτοιο. Για, για το Σεδερφόρ. Α, έγινε παντζόρος για τίποτα. Ναι, ναι. Τουλάχιστον μακάρι να βγει ο Τιάμ αυτός, πιτσιρικάς. Θα βγει φίλε αυτός. Δεν μου λες ρε φίλε να σε κάνω μια ερώτηση. Πες. Μαύρος δεν είναι αυτός. Ναι. Ωραία. Άμα πάω εγώ τώρα στην Κατερίνη στο σπίτι του Μιστακίδη. Ναι. Και πω τον πατέρα του, τη μητέρα του, έλα εδώ καλέ κύριε, πώς το λένε τον άνθρωπο, ξέρω κτλ. Έχεις κανένα κάμελ. Κάμελ. Ναι. Άμα βάψω το Μιστακίδη, μαύρο δηλαδή. Ναι. Και το βάλω μέσα στην τούμπα να παίξει. Και το Μιστακίνιο γράφει. Ναι. Και το πεις ότι είναι Μιστακίνιο. Θα πεις μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι. Ας τώρα πάει στο διάλογο, φίλε. Πάμε, διάλειμμα. Πάμε. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, Γιάννης Χιλιτίδης εδώ, Κωστής Ραπτόπουλος, Στέφανος, ο παδός του Άρη, ο οποίος πάει στη θύρα 2 με τους προπονητές. Θύρα 3 δεν μπορεί να αναπνέει, λέει. Όλοι οι προπονητές. Ναι. Θύρα 1 γιατί δεν πας. Δεν είναι ο Μωρίνιο εκεί πέρα. Γιατί αν αναπνέει στη θύρα 3 καπνογόνα, φαντάσου τι θα αναπνεύσεις στη θύρα 1. Στη 3 Κώστα πάμε με κολύριο. Έχουμε στεναχώρια. Ναι. Λες και κάνεις 10 ώρες ηλεκτροκόλληση εκεί πέρα. Γιατί? Κλάμα. Κλάμα, έτσι. Ναι. Καπνιστό Σολωμό, καπνιστό, αλλά καπνιστά είναι εκεί πέρα. Σοβαρά μιλάω. Ναι, καπνιστό Κουμπρί, όπως λένε στι ταβέρνε. Ναι, μια τζατζική, μια πολύ μια ομάδα. Συνοδόν και τα παράδειγμα. Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Γεια σα, κύριε Ραβδόπουλε. Όπα. Τη πιάτσα. Τα τερέκια. Καλώς ήρθατε, κύριε Ραβδόπουλε.
Τι κάνετε κύριε Θόδωρε, τι από, από την οχτάμινη άδειά σας. Οχτάμινη, γιατί οχτάμινη? Έτσι, μεταφορικά το λέμε. Α, μάλιστα, συγγνώμη. Για να τα ακούνε και οι οχθροί σας, κύριε. Έλα μωρέ, όλοι οι εχθροί μου είναι εμένα. Γι' αυτό το είπα, κύριε Ραπτόπουλε. Την καλημέρα μου και στο συνοπαδό μου. Ναι. Καλησπέρα, φίλε Θόδωρε. Πάντως στη Μαρμίτα γάβρο βρήκα. Αργιανό δεν μπορώ να βρω. Είπαμε, θα ερχόμαστε να αλλάξουμε το... εκεί με τον συνοπαδό και θα σε κάνουμε την εκπομπή να βαράς από κόκκινο και να ανεβαίνεις ναι. τροφές, να πούμε Red Bull με Formula 1. Ναι, θέλω να κάνω μια Μαρμίτα η οποία αυτή τη χρονιά να είναι πάρα πολύ extreme κατά κάποιο τρόπο. Μα οξύ βρήκες. Ε? Τα οξύ έχεις. Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της, κύριε Θόδωρε. Θα ντύσουμε έναν, όπως είπε ο Κώστας, θα βάλουμε ένα με φούμο. Παναθηναϊκό έχω, μαλάτο έχω. Άσε τώρα, έχεις Παναθηναϊκό, έχεις Ολυμπιακό, έχεις το παλιό ΠΟΚ, το έχεις. Έτσι. Ναι, την Ιερή Νέα Συμμαχία την έχεις. Έλα, σοβαρά μιλάς. Ναι. Τώρα μιλάμε για τη Νέα Συμμαχία η οποία θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Ναι, θα την καθαρίζει. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Γιατί καλέ γελάνε τα παρδαλά, δεν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι είναι ηθικοί? Βέβαια. Ναι, στην ηθικότητα. Μάλιστα. Τι μου λέτε κύριε Ραβδόπουλε? Μάλιστα. Θυμάστε που ανέφεραν οι οπαδοί των διπλανών ομάδων και δει η νεόπλουτη οπαδή. Ούνος. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει ομάδες δορυφόρους με δανεικούς ποδοσφαιριστάς. Ναι. Το έλεγαν, δεν το έλεγαν? Ναι. Λοιπόν, στην ομάδα του Πλατανιά πήγε δανεικός ο κύριος Κόνδρας. Όχι, δεν πήγε ακόμα. Όχι, πήγε. Πήγε, έχει δει. Στο site του Πλατανιά σήμερα. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί είχε αμφιβολίες, λέει, ήθελα να πάω κάπου αλλού. Ναι, τα συγγνώμη. Δανεικός στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννηνα πήγε ο κύριος Ζάιρο. Ναι. Και δανεικό στην ομάδα της Βέρειας, διότι μιλάει λέει για ανατροπή αλλαγή σκηνικού, ότι γυρίσανε μάλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά και κάποιος συνάδελφος, τον πιχτέκι ανάπτυγμα. Πήγε ο κύριος Άντωνης. Ο Άντωνης, αυτός εδώ, αυτό το παλτό που φέρανε από την Αυστραλία, αυτή την παλτουδιά, ναι. Δηλαδή, μάνι πιάσαμε, Γιάννενα, Κρήτη, Βέρεια. Συγγνώμη ρε φίλε, δεν είπαμε, θέλουμε να μιμηθούμε το μεγάλο Μαρινάκι. Άρα δηλαδή. Τι άρα δηλαδή? Άρα δηλαδή, ναι. Το Χαλιφάτο συνεχίζεται. Φυσικά ρε φίλε, γιατί εσύ πιστεύεις ότι αυτοί θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο? Όχι ρε φίλε, λοιπόν, γιατί άκουσα. Τον κόλο τους θα κοιτάξουν και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα, με πρόεδρο το γραμμένο, ναι. που δεν μπορεί να βάλει σίδερα να στηριχτούν τα δίχτυα σε γήπεδα της ερασιτεχνικής κατηγορίας, μην περιμένεις εσύ να δεις χαΐρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να δω χαΐρι. Εγώ θέλω να αλλάξει η Χούντα, να πάει αλλού. Να δω δηλαδή μια ανανεωμένη κατάσταση, μια διαφορετική. Δηλαδή ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδόπουλος και έρχεται ο κύριος Ιωαννίδης. Ναι, μετά να έρθει ο κύριος. Ναι, κύριος. Καταλαβαίνω το πνεύμα. Ναι. Μακαρέζος και τα λοιπά. Ναι, σωστά. Βασίλη. Τι μου κάνεις. Λοιπόν, καταρχάς μην βιάζεστε για το center forward και για το center back. Ναι. Όλα στην ώρα τους. Ναι. Η ελεύθερη ναι. αγορά θα έχει μπόλικους μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Ελεύθερη. Και από μεγάλα σωματεία. Συγγνώμη τώρα, αναφέρατε πριν ότι ήταν μεταγραφές. Ναι. Για πέστε μου, η νεόπλουτη ομάδα της πόλης. Ποια είναι η νεόπλουτη? Ποιον πήρε μεταγραφή? Πήρε τον... από τη Γιουβέντους, ήταν νικό παίκτη. Όχι, μεταγραφή ξέρετε τι εννοούμε κύριε Ραβδόπουλο. Πριν τα γραφή, δηλαδή... Πληρώνω την ομάδα... Και παίρνω παίκτη. Και παίρνω παίκτη. Δεν μιλάω για δανεικό, μιλάω για μεταγραφή. Πέστε μου ποιον έκανε μεταγραφή. Ναι. Είναι όλοι οι ελεύθεροι που ήρθανε κύριε Ραβδόπουλο. Και η ομάδα που φτώχευσε ας πούμε. Εντάξει, ναι. Ο μοναδικός ο οποίος έχει κάνει μεταγραφή. Ναι. Τη δεδομένη στιγμή είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει μεταγραφή. Είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, οι νεόπλουτοι της πόλης μας μεταγραφή δεν έχουν κάνει. Όχι, να πληρώσουν ομάδα. Ελεύθερους ποδοσφαιριστές, στους οποίους τους πληρώσαν τα συμβόλαια. Σωστό. Μεταγραφή είναι παίρνω το Ραπτόπουλο από το Μετρόπολης και τον πηγαίνω στην Νέα Σπορ και του δίνω και 5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η μεταγραφή. Σακούλα. Και πληρώνω και το Μετρόπολης αλλά δύο. Αυτή είναι η μεταγραφή. Αυτή είναι η μεταγραφή που λες, ναι. Αυτή είναι η μεταγραφή. Το να πάρω, ας πούμε, εγώ παράδειγμα που πήρα τον Καράμπελα. Ο οποίο καταλάβει ότι είναι αριστερό μπακ και δεξιμπακ. Ναι, τον μπέρδεψε ο συνάδελφός μου. Ναι, λοιπόν. Ναι.
είναι για αργότερα. Να σα είπα ότι τα τελευταία 5-6 παιχνίδια θα παίξει αριστερό μπακ ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε και κάτι γραμμάτια για αυτό που θα γίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, θα είσαι η ζωή. Θα τα βγάλουμε στα κόρνερ. Αυτό ακριβώς. Θα τα βγάλουμε στα κόρνερ. Στην Αγγλία παίζονται αυτά τα στοιχήματα. Δηλαδή θα απαγορεύσει. Να ας πούμε τώρα η Τρίπολη. Να μην πάει σε ένα κράτος μη Ευρωπαϊκής Ενώσεως να παίξει στοίχημα. Να. Δεν μπορείτε να να τώρα, κοίταξε, έχεις δίκιο τώρα. Η Τρίπολη, ας πούμε, πήρε τον Τζουκαλά με 150 χιλιάρικα από τον Μπας. Σωστό. Άρα είναι μεταγραφή. Είναι μεταγραφή. Είναι μεταγραφή. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε από τον Πλατανιά τον Κουλιμπάλη. Δεν είναι μεταγραφή. Ο Κουλιμπάλη είναι μεταγραφή. Είναι μεταγραφή. Άρα έχει κάνει. Ο Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, ένα ποδοσφαιριστή, αυτόν τον Μάσερο Μα, όπως λέγεται. Ναι. Το πήρε μεταγραφή από την Νίσα, από την Ανζή, τη Γαλλική, δεν θυμάμαι. Είναι μεταγραφή. Τον πλήρωσε. Τον πλήρωσε για να τον πάρει. Αυτές είναι μεταγραφές. Το να πάρω 10 ελεύθερους και να λέω ότι έκανα μεταγραφή δεν είναι μεταγραφή. Ο Άρης έκανε μεταγραφές. Ουδέμια, κύριε Ραβδόπουλο. Τι πήρε δηλαδή. Ελεύθερος ποδοσφαιριστής, κύριε Ραβδόπουλο. Και με τι τους πλήρωσε προκαταβολή. Και γιατί να τους πληρώσεις, κύριε Ραβδόπουλο. Α, σωστά, ναι. Όταν είσαι μεγάλο σωματείο δεν πληρώνεις κανένα. Πες τα, Θόδωρε, πες τα, δεν με ακούει, τόση ώρα μαλώνουμε. Ανέβασε με και όταν τελειώσει, μέσα μπόνους σου και στο ανέβασμα που θα με κάνεις θα πάρεις και τα λεφτά σου. Μάλιστα. Βρέκεται φαγωθεί όλοι με τον Άρη. Δηλαδή αν σας φοβίζει ο Άρης το μη προκαταβολών, το μη χρημάτων, το μη παραγόντων οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη και αν όλοι εσείς που διεκδικείτε κανάλια, κεραίες δορυφορικές, τα ψιά, φέρνετε μεταγραφές ελεύθερους ποδοσφαιριστές, φέρνετε λέει τον Ντιάμ, Ιάμ, Μπριάμ, να πούμε από τη Γιουβέντους, ναι. Ο οποίος δεν είναι καθαρά όμως επιθετικός και είναι εξτρέμ, καλός είναι όμως. Και φοβάστε τον Άρη, του Τάτου, του Καράμπελα, του Ρονάλτο, όπως το λένε εδώ τέτοιο να, φοβάστε τον Νέτο, φοβάστε τον Ντούνι. Λοιπόν κύριε Γαρυπίδη, σας εγκαλώ στην τάξη. Ζητήστε άμεσα φιλικό Άρης ΠΑΟΚ στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Θόδωρε, κάτι τελευταίο. Με 20 ευρώ εισιτήριο και το γήπεδο Ζίνκα. Δεν θα μαζέψουμε 500 χιλιάρικα. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, βγάλαμε τη χρονιά, κύριε Ραπτόπουλο. Έτσι δεν έλεγαν κάποτε για τον Ηρακλή Βρέντο. Τι εισιτήριο να το δώσουμε 500 χιλιάρικα να το δείτε. Αφού είστε πονόψυχοι, μας αγαπάτε, εμείς θα σας κάνουμε ένα φιλικό στο Χαλιλάου. 20 ευρώ το εισιτήριο. 20.000 κόσμος, 20-20-40, 400 χιλιαρικάκια, συν ένα τηλεοπτικό ραδιοφωνικό μου σωτού, να πιάσουμε τα 600 χιλιάρικα. Δεν τη βγάλαμε τη χρονιά, κύριε Ραπτόπουλε. Τη βγάλατε. Πληρώθηκαν και οι προκαταβολές, κύριε Ραπτόπουλε. Πληρώθηκαν. Και άμα βγήκε το κύπελο, μια ωραία κλήρωση. Και δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μάλιστα. Το παιδί με το κοντάρι που μετά τον γκολ τρέχει στον πάγκο και βγάζει selfie. Θα έρθει στο γήπεδο Χαριλάου, κύριε Ραπτόπουλε. Το παιδί με το κοντάρι που βγάζει σέλφι. Γιατί θα κολώσει, λες. Δεν ξέρω, στο γήπεδο του Ολυμπιακού πήγε. Τα ίδια γήπεδα είναι εκεί. Κανένα φούρνο δεν γκρεμίστηκε. Δηλαδή ότι έχουν διαφορά τα γήπεδα. Εντάξει, το τελευταίο τραμπούκο που τους κάνατε είναι τότε με τις πλάτες του Παναθηναϊκού το 2-0. Εμείς, κύριε Ραπτόπουλε, τελικά με πιανού πλάτες είμαστε. Γιατί έχουμε κάνει φιλικό με Ολυμπιακό 9 ώρα το πρωί. Με Παναθηναϊκό 7.30 ώρα το βράδυ. Και κάνουμε την 3η Σεπτεμβρίου μεγάλη ημερομηνία της χώρας που έφερε το αναμάρτητο και μη Πασόκ, να πούμε το λιθοβολείτε. Αυτό πρέπει να το λάει. Πες αυτούς τους καινούργιους, τους σουπεράδες, οι οποίοι να πούμε εντάξει και καλά γεμίζουν τη Χαριλά, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά 1.800 εισιτήρια είχε μόνο από 10.000 το μάτς. Ναι. Ρίξε λάσπη, Κώστα. Ρίξε λάσπη τώρα, λάσπη. Δεν θέλετε να μας πείτε 800 εισιτήρια, σας λέω εγώ, ούτε 1.800. Ναι. Πάμε παρακάτω, πέστε μας. Λέω είχε 10.000 στο Καριλάο, αλλά 1.800 εισιτήρια. Γι' αυτό δεν πειράζει, κύριε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πες τον Αθόδωρο, ότι τα 10.000 ήταν διαρκείας όλα. Αδιαρκείας. Εμείς τι να κάνουμε τώρα, κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή που ήμασταν με καρδιά. Πες τους, λέω, τους φίλους εκεί, τους σουπεράδες, να προσέξουν η Βέρεια με ποιο θα πάει. Η Βέρεια μάλλον κλείνει και πηγαίνει με τη συμμαχική οδό. Ναι, τότε μαύρα τα γραμμένα σας. Μαύρα τα γραμμένα σας. Άμα αλλάξει στρατόπεδο η Βέρεια, επηρεάζεται να πούμε και το δόμα που λέγεται Άρης, γιατί είστε Βέρεια Μπ. Βέρεια Μπ, εμείς. Άρα δηλαδή θα πάμε φύλλα προσκύμενη προς τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Ναι, και αν πάτε στον Ιβάν Σαββίδη Βέρεια Μπ, ο χοντρός τη φιλία θα την κόψει με το... Ναι. Θα μας ανεβάσει κατηγορία. Δεν είναι αυτό, θα δυσκολευτείς, λέω. Θα δυσκολευτούμε. Ναι, τελικά έχουμε λίγο μπερδευτεί.
Φιλικό Ολυμπιακό 9, ΑΕΚ 7,5 Παναθηναϊκός 8. Να μην κάνουμε και με τον ΠΑΟΚ ένα φιλικό 10 η ώρα. Να βάλουμε και τον ύμνο του Champions League, γιατί δεν τον ακούσαν πάλι καημένοι για πέμπτη την ερχόμενη χρονιά. Να γουστάρουμε και 400 χιλιάρικα στην τσέπη του κυρίου Καρυπίδη και δει στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης. Να βγάλουμε και με τα γραφούλα να πούμε να πληρώσουμε προκαταβόλα το μεγάλο center for που θα έρθει και θα παστελώνει τα μπαλάκια το ένα μετά το άλλο. Να μην βγάλουμε και εμείς γούστα οι Αριανοί. Άμα είναι να πάτε με το μέρος του Σαββίδη, πάρτε τον κουλούρι δανεικό, ρε φίλε. Αντίο. Αντίο. Γεια σου, Θοδωρή. Τα λέμε. Επόμενη. Επόμενη. Τι, βάλανε να διαφημίσει τον Τυρόλο ο Λιάγκας. Ναι, είναι light γι' αυτό. Επειδή είναι αθήνατος. Έστε διά. Έτσι λέει Φέη. Έστε διά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Το μάτς του αιώνα για τον Άρη με τη Θέλτα μετά από πόσα χρόνια Ευρώπη, πόσα εισιτήρια έχει κύριε Ραπτόπουλε? Άρης Θέλτα. Το 2-2 λες? 14.000 εισιτήρια. Ναι. Πες του τα. Οι Αριανοί τι κάνουν, πολλαπλασιασμούς κάνουν? Στο City ήταν 4.000 και μας λέγανε ότι είναι 8. 4x2, 8. Φίλε, ο Τσαλτίδης τα έγραφε αυτά, τα τους έκανε, εντάξει, πτυσσόμενοι είναι, γιατί? Στο ΆΚΑ πώς πήγανε 35.000-30.000. Στο Άρης ΑΕΚ, εδώ, τώρα εδώ, Άρης ΑΕΚ. Όχι ρε, στο ΆΚΑ ρε, στο τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Στο ΆΚΑ ήμουνα και ήταν 24.000 και μισό. Ναι, και γιατί δεν ήταν 30. Γιατί δεν ήταν 30. Ναι, έτσι λένε, ήταν 30.000 γράμματα. 24 και μισό και υποοξίδες 21 χιλιάρικα στο τελικό με το... Προσπάθησαν να κάνουν το ρεκόρ, δεν το κάνανε και έμεινε στην ιστορία η Αριανή. Με την ΑΕΚ τώρα στο φιλικό είχε 7-8.000 και λέγανε ότι... 10.000 είχε και είχε 1.800 εισιτήρια. Αυτό είπα το φίλο. Πού πήγανε, ναι. Καβάλισαν τα κάγκελα και αυτό ρώτησε. Και λέγανε ότι είναι 15 να πούμε. Και έχουν μείνει και κάτι απόλυτα από τον τελικό της Τούμπας. Το 2001 ο μεγάλος λαός του Άρη. Το 2003 ήταν και μείναν όντως απόλυτα εισιτήρια ο μεγάλος λαός του Άρη. Όντως. Αριανέ, τώρα μαζί μου τώρα εγώ ξέρεις τι ομάδα είμαι. Οπαδικά δεν μπορώ να κοντράρεις. Είμαι πολύ περισσότερο λαό να είμαι. Ναι, να είμαι, για πες. Ηρακλής είμαι, ρε φίλε. Ναι. Ηρακλής είμαι. Και ας σου κάνω μια ερώτηση. Και εγώ θα σε απαντήσω ευθέως. Λεωφορείο εν ώρα αιχμής γεμίζεται. Εσύ του Μουζενή του λεωφορείου του γεμίζει να πας το πολύχρονο. Ρε, εγώ ούτε ταξίδι γεμίζω. εγώ το λεωφορείο δεν το γεμίζω. Ρε τον άνθρωπο, ρε τον άνθρωπο. Ωραίος είσαι, ρε φίλε. Μπράβο. Ωραίος. Και ένα και ένα τελευταίο. Πες. Να σου πω κάτι που λέτε, ξέρω εγώ, Ηρακλειδής. Αν τώρα, επειδή και εγώ πιτσιρικάς είμαι, αν τώρα θέλουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης να γίνονται γαβράκια, βαζελάκια και χανουμάκια, άστο ότι εγώ είμαι και άκρη, επειδή είμαι από την Αθήνα, έτσι τέλος πάντων, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ή να γίνονται παοκάκια επειδή έχει δυνατό πρόεδρο, και δεν γουστάω να γίνονται Ηρακλείς, ξέρω εγώ, επειδή ήταν ο πατέρας τους ή ο παππούς τους. Μαγκιά τους, χαιστήκαμε, να μείνουμε 100 άτομα. Τι θα κάνουμε, θα κλαίμε, να ούμε. Ο Φουρτούζη! Έλα, ο Φουρτούζη! Ωραίος. Ωραίο το φιλαράκι. Ωραίο το φιλαράκι. Πολύ καλός. Επόμενος. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Όπα. Εδώ, γιατρός. Ο δικός μας. Τον περίμενα που σε έλεγα. Είπαμε θα έρθεις το Σεπτέμβριο, δεν ήρθες τίποτα να πούμε. Να έρθω, ρε Κώστα. Τι να έρθω να πούμε. Λες να μπορώ και να μην έρχομαι. Δεν ξέρω. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί με αυτό δεν μου τέλος πάντων. Για άλλα πράγματα πήρα. Καταρχήν καλησπέρα και στο Γιάννη και στο Φίδο τον Αριανό. Έτσι. Καλησπέρα, γιατρέ. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό μια κουβέντα πρώτα. Εγώ θεωρώ ότι αν ο καρντός μου βγει Κοβάσεβιτς, θα το πάρω περπατώντας. Αν μου βγει Νέλσον Βαλντές που είχα ή Μπερμπάτοφ, θα έχω θέμα. Άρα λες ότι το βασικό στοιχείο είναι αν θα σου βγει ο Καρντόζο και πώς θα σου βγει. Αν ο Καρντόζο μου βγει και κάνει 17-18 γκολ, θα το πάρω περπατώντας. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα βρίσκονται. Αν η ομάδα μπορεί να βάζει 2 γκολ σε κάθε μάτς, τότε... Δηλαδή, τριάδα έχεις τώρα Μαρίν Καρντόζο και από την άλλη μεριά ποιον έχεις? Ο Πάρντο πιθανότατα. Πάρντο. Δεκάριο Φουρτούνη. Ή ο Τσόρι. Γέμισε το ρόστερ. Κακά τα ψέματα. Γέμισε. Και αυτός ο μυστήριος από το Τόγκο που στην ευχή είναι να πούμε. Τόγκο, ναι. Που ήρθε από τη Μαρσέιγο Ραμά. Ο Αράπης ο Χαφ. Ψιζοτέρας είναι αυτός. Βάζει και γκόλιδα. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι Μιλιβόγεβιτς και. Δεν είναι Μιλιβόγεβιτς. Όχι. Είναι ζώρικο πράγμα. Φαίνεται ψιζοτέρας. Χτυπάει το ταμτάμ αυτός. Ναι. Εγώ έχω να κάνω μια απλή ερώτηση.
αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, quiz είναι αυτό. Ναι. Σε ποιον θα ρίξουν το βρίσιμο και το φταίξιμο οι παοκτζίδες? Για να σας δω το πλέον. Εάν το πάρει ο Ολυμπιακός. Ήδη το κουμπαράκι σου, ο Κουλιανός, άρχισε να κάνει τις νήξεις. Ότι. Το Σαββατοκύριακο που τον άκουσα στοιχηματικά. Δεν τον άκουσα τον Νίκο το Σαββατοκύριακο, τι είπε. Ότι. Λοιπόν, για πες μου. Να, πάμε. Να τα πάρω με την αρχή. Δανεικούς δώσαμε. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι ο άλλος παίζει φυσικά. Ναι. Έτσι. Ναι. Την ΕΠΟ θα την πάρουμε. Ναι. Λογικά. Ναι. Δεν μου δες. Ο ίδιος αυτή. Αυτός ο κακόμοιρος, να μην πω ο Πίπο Κοντονής, ήταν ανάγκη να καθυστερήσει το πρωτάθλημα για να φορμαριστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό θα ακούσεις. Μισό λεπτό. Ο Βλάκας ο Παναθηναϊκός και ο Βλάκας ο ΠΑΟΚ, εγώ το είπα στο ΑΡΤ. Αυτοί οι δύο οι Βλάκες δεν θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων να σταματήσουν την έναρξη του. Δύο ομάδες νωρίτερα πρέπει να το πάνε το πρωτάθλημα. Είναι Βλάκας και ο ΠΑΟΚ, είναι Βλάκας και ο Παναθηναϊκός. Κανένας Κοντονής δεν φταίει. Αυτοί οι Βλάκες οι δύο φταίνουν. Αυτοί οι δύο οι Βλάκες φταίνουν. Άσερ, τι λέει ο Νίκος. Άνθρωπος του Ολυμπιακού θα βγει ο Κοντονής και θα φάει το βρίσιμο αυτός και να το θυμάσαι τώρα που το λέω πριν ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Μάλιστα. Και μια κουβέντα στο φίλο του Αριανό. Ναι. Ναι, γιατρέ. Πες μου. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το όνομά σου. Ναι, Στέφανος. Χάρηκα. Λοιπόν, αυτό το Πετρόπουλο το Center Four, γιατί δεν μπορείτε να το πάρετε στην ομάδα. Ναι, ρε φίλε. Εγώ αυτό έλεγα, γι' αυτό. Αέρα, πατέρα, ναι. Για πλάκα, 18 γκολ, 20. Ναι. Για πλάκα. Ναι. Γιατί δεν μπορείτε να το πάρετε αυτό. Με τέτοια άγκρα που έφτιαξε ο Άρης και στα back και στα extreme. Μπράβο, μπράβο. Με τον Πετρόπουλο έδαινε το γλυκό. Τον τάιζες και ήταν παστέλι όλα. Τον τάιζες. Σε μικρούς χώρους. Σε μικρούς χώρους βέβαια. Έχεις δίκιο γιατρέ, εδώ τα λέγαμε πριν. Είναι δυνατόν ρε παιδί μου, Άρης είσαι ρε. Δεν είσαι ο Άρης ρε Αθήνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ, καλή εκπομπή και καλή αρχή Κωστά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Βαρέλα 1.300.000 και άλλους λέει, αλλά δεν αξίζει να ασχολούμαστε με τους προσκυνημένους κλαψιάριδες. Λέει ο Παπαπρίζας. Και φυσικά ο Τζερόνιμος από τον ΠΑΟΚ λέει: πες τον Αριανάρχη, τον Βαρελά και τον Μπρίγκιτ. Με μεταγραφή του πήρε το Χαϊβάνι για τον Χρυσαυγίτη τον Αριανό. Ήταν το Χαϊβάνι. Αριανός από Αθήνα. Ο Βαρδινογιάννης συμμετείχε στο διαγωνισμό με δύο εταιρείες. Μια εταιρεία από Κύπρο και το Σταρ, η πρώτη άδεια είναι δικιά του. Με την Κυπριακή εταιρεία. Σε λίγες ώρες βγαίνουν στη φόρα και οι άλλες. Βαρδινογιάννης πήρε. Πάμε Γιάννη στις γραμμές να δούμε τι χαΐρι θα βγάλουμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, φίλε. Από Τούμπα και εγώ, Φιναράκι Ρακλιβέας. Όπα, ετών. 25, 26. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πρώτο μάτς που είδα, Καφτατζόγλιο, Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-0 με γκολ του Σέμου. Αφρόγαλα. Πω, από μωρό θα ήσουνα. Και... με γκολ του Σέμου. Τον Μπερμπάτοφ της εποχής, τον Αδόλφο Βαλένθια. Είχε ο ΠΑΟΚ που δεν ακούμπησε την μπάλα. Που είχε μια φλάση, ο κύριος Φυσιρτζής. Πού είχε μια φλάση. Κύριος Φυσιρτζής. Φεμβαλέσια με μια φλάση. Από τα γόνατα. Τι γινότανε ρε φίλε. Κύριος Φυσιρτζής, άμπαλος. Ναι. Εποχή το Καφτατζόγλιο ήταν γεμάτο ΠΑΟΚτζίδες. Ναι. Σκέψου. Το 2-3 λες. Και... ναι, ναι. Όχι. Πιο μπροστά. 1-0 Ηρακλής. 1-0 Ηρακλής. Μετά την επόμενη χρονιά. Από τότε ξεκίνησε το σερί. Το σερί που, που κρατάει ακόμα. Μάλιστα. Και τα επόμενα χρόνια όμως είδα τον κόσμο του Ηρακλή στο γήπεδο που δεν τον είχα δει τότε. Ναι. Τον είδα δυναμικά. Εγώ πρόλαβα να εισπράξω τη δυναμική του λαού του Ηρακλή το 98 με αρχηγό Καλτσίδη του πραξικοπήματος. Ο Καλτσίδης ήταν ένας πολύ μεγάλος δολοπλόκος, πανέξυπνος οργανωμένος οπαδός, πανέξυπνος, ευφιέστατος. Και ένα Θεοδωρίδη να βάλετε από τα μέσα της εποχής το Μετρόπολης στα τουζένια του τον πρώτο χρόνο, να κυνηγάει το Θεοδωρίδη, να δίνει εκπομπές στους οπαδούς του Ηρακλή και εσείς πήγανε μετά στον Αχ Βρεσό εκείνου του κεφάλα του, πώς το λέγανε, yeah, του Περτσινίδη, του Ζαβούνα. Λοιπόν, μιλάμε ότι αισθανόσουν λαό. Τώρα, ναι, με τον Παπαθανασάκη, ναι, δεν αισθάνομαι λαό. Κάτσε λίγο. Είμαστε όμως 20 χρόνια μετά, σε μια Ελλάδα με τρία μνημόνια. Δεν αμφιβάλλω. Με 500.000 Έλληνες να έχουν φύγει έξω. Δεν αμφιβάλλω. Με,
με 500 ευρώ μισθό και 400 για... Δεν αμφιβάλλω, εγώ σου λέω, έχεις δίκιο αυτό. Ανεργία, ναι. Ναι, ναι, αυτά που λες είναι σωστά, αυτά που λες... Ναι, και, και με ένα ελληνικό πρωτάθλημα τέρμα ξεφτυλισμένο, μετά από στημένα, μετά από το ένα, μετά από το άλλο, Μαρινάκι να το ξεφτυλίζει τώρα 6 χρόνια. Με την τηλεόραση δηλαδή, να μπαίνει στα καφενεία και να μαζεύονται εκεί οι ομαδοί. Και ποιο είναι το θέμα, ότι ο κόσμος πάλεψε να διώξει το Θεοδωρίδη, μετά να διώξει το Σπανουδάκι, μετά να διώξει το Ρέμο, μετά να διώξει τον Παπαδόπουλο. Δεν γίνεται, εντάξει, δεν μπορεί ο κόσμος συνέχεια, έχει κουραστεί. Φίλε, η Αθήνα γνωρίζει είναι, καλύτερα... Είναι άλλες, και άκουσε λίγο στον Άρη, που γίνανε εκλογές. Καρυπίδης, Αρβανιτίδης. Πόσοι ασχολήθηκαν, πόσα άτομα ασχολήθηκαν. Καρυπίδης. Αρβανιτίδης, οι εκλογές. Πόσα άτομα ασχολήθηκαν. Ασχολήθηκε μια μερίδα οργανωμένων οι οποίοι θέλανε τη μαρμίτα. 100 άτομα, 200. Πολλά έβαλες. Αυτοί που θέλανε τη μαρμίτα. Ο Άρης όμως, από τη στιγμή που ο Καρυπίδης τον πήρε από το χέρι και κάνει τις μεταγραφές και τον ανέβασε, είχε στο γήπεδο 10.000 κόσμο. Και ο Ηρακλής, για να ξαναφέρει 10.000 κόσμο, θα πρέπει να βρεθεί κάποιο από μόνο του. Να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν θα πάει ξανά ο κόσμος μόνος του. Ναι. Τελειώσανε. Δεν είναι οι παλιές εποχές. Προσπαθεί να δώσει τη λάμψη της παλιάς εποχής στην τωρινή. Δεν υπάρχει. Καλός ή κακός δεν υπάρχει. Απλά κάθισε και είδα πριν τα ρόστερ των ομάδων, τις μεταγραφές που γίνανε. Ακόμα και έτσι, αν βρεθεί μια διάδοση κατάσταση, θα κρατήσει και θα σωθεί. Γιατί είδα κάτι Παντελή Καπετάνους, κάτι Παπαστεριανούς. Κάτι Γιαννάκης Παπαδόπουλος σε άλλες ομάδες. Δεν υπάρχουν ρόστερ. Ακούμε λίγο. Άμα αφαιρέσει τις πρώτες 6 ομάδες, 7, όλες οι υπόλοιπες είναι στη μετριότητα. Έχουν 1, 2, 3 καλούς παίχτες. Όπως έχουμε εμείς το, το Λεοζίνιο και το Χουάντερσον και το Μοντέιρο. Έτσι έχουν κάθε ομάδα έχει 2-3 παίχτες. Τελευταία ερώτηση. Αν ξυπνήσει ένα πρωί και ακούσει τον κόκκινο να λέει: έχω πληροφορία. Ότι. Ο Ρέμος παρουσιάζει το καινούργιο Ηρακλή. Τα έχει βρει με 2-3 οπαδούς του Ηρακλή. Να πάνε τον Ηρακλή. Τους ποδοσφαιριστές που κάνουν το διαστήρα τους πλήρωσε, όχι. Θα εκαθαριστούν αυτά. Ο Ηρακλής, ο καινούριος, ο παλιός είναι καθαρός. Είναι τελειωμένη. Οι παίχτες δεν έχουν πληρωθεί. Όπως δεν πληρώθηκαν και στον Άρη και στην ΑΕΚ και πουθενά. Και οι προπονητές και τα λοιπά. Ναι. Αυτό το δημόσιο. Ναι. Ο Ηρακλής το δημόσιο το καθάρισε. Μόνο το δημόσιο. Ναι. Τι λες. Μάλιστα. Πώς ακούγεται. Δεν πιστεύω ότι ο Ρέμος θα ασχοληθεί ξανά με τον Ηρακλή. Δεν μου σου μιλάω για τον Ρέμο, σου μιλάω για τον άλλον. Ποιον άλλον. Τον Τζιάνκο Δράκο. Το Μιτιλινέο. Είναι αλήθεια, Μύρνα. Έχω πληροφορία. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αμύρνα. Παίζει στο καφτατζόγλιο, Ηρακλή. Μύρνα γυρνάει ο Ηρακλή στο καφτατζόγλιο. Θα δει έργα, να ξέρει. Θα δει έργα. Έχει πληροφορία. Έχω πληροφορία. Δικό μου ρεπορτάζ. Ωραίος, τα λέμε, για χαρά. Από πότε έχει να πάει στο καφτατζόγλιο ο κόκκινος? Δεν ξέρω, δεν το χωνεύουν οι Ηρακλήδες, δεν ξέρω το λόγο. Δεν ξέρω. Πώς είναι προφανής ο λόγος. Δεν ξέρω ρε φίλε, σήμερα του τόπα στα μούτρα. Λέω όσους Ηρακλήδες και βλέπω στον δρόμο, σε βρίζουν. Ο λόγος. Λέω πάνω στο καφτατζόγλιο, ας το πούν το λόγο. Ο Μιφτάκης δεν μ' αφήνει. Καμία σχέση με τον Ασλαμά που έχει στην τηλεόραση. Τον Ασλαμά τον αγαπάνει να κλειδείς. Τον αγαπάνει να κλειδείς. Γιατί όμως τον αγαπάνει. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί οι Ηρακλήδες αγαπάνε τον Ασλαμά και δεν γουστάρουν τον κόκκινο. Μπορείς να μου το πεις. Ξέρω εγώ. Γιατί ο Ασλαμάς την παίρνει στους παπτσίδες. Ενώ ο κόκκινος την κάνει. Δεν την παίρνει. Την παίρνει στους Αγιανούς. Τι να κάνει ο κόκκινος με αυτή την κοιλιά. Τι να κάνει. Γιατί το λες. Τι να τους πει. Όχι. Δεν τους πειράζει. Δεν τους ενοχλεί λες. Φιλαράκι, εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσεις τον κόκκινο ποιος είναι ο Νιρέντε Μπά, δεν θα ξέρει να σε πει. Γι' αυτό. Δεν μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο Τζέιμς Μπά, που έπαιζε στο Ιρακλή. Το Ντεμπά τον τραγουδιστή δεν το ξέρει όμως, παλιό Τόμαρα. Λες. Ναι, για χαρά. Γεια σου φίλε. Κόκκινος είναι ιστορία. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Το καλύτερο παιδί είναι ο Γρηγόρης. Βέβαια. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Καλώς τώρα. Τι γίνεται, καλά είσαι. Την παλεύουμε. Κωνσταντίνος Ολυμπιακός, ο Πόλο Φάληρο. Για πες μου για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και αν αυτό το ου, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, αλλάζει με τον Καρντόσο που ήρθε σήμερα. Λοιπόν, δεν πήρα αμυντικό, θα την πατήσουμε δυστυχώς.
Γιατί οι επόπτες δεν θα είναι φέτος δικοί μας. Με τα λεγόμενά σου και εδώ στην Αθήνα που ακούω, δεν θα πάρουν την ΕΠΟ οι άλλοι τρεις. Θα τη μοιραστούν σημαίες. Πώς θα γίνει να πάρουν τρία. Οπότε τα center back θα πρέπει να κάνουν βάθος τώρα. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι 20. Κάποια στιγμή θα γινόταν κι αυτό. 20. Άρα λες, με αυτό το τερματοφύλακα που είναι με τρίου βεληνικούς και με δυο αργούς στόπερ, θα έχω μπελάδες πίσω. Λες. Αυτό το λες εσύ ότι είναι μικρού βεληνικού ο Καπίνο. Για μένα μου αρέσει ο Καπίνο. Δεν είναι κακός. Σ' αρέσει ο Καπίνο. Ο Ρομπέρτο καταρχάς έχει δει τι γίνεται στην Ισπανία. Δεν πάει καλά. Τεσσάρες και εξάρες τρώει. Δεν πάει καλά. Φίλε, Ισπανιόλ πήρε τερματοφύλακα, έτσι, να ξέρεις. Να τον αφήσουν στον πάγκο. Ναι. Λοιπόν, Ρομπέρτο πάει για πάγκο. Κοιτάξτε, Κωστή, εγώ βλέπω το Μαρινάκι να τους γλεντάει και φέτο πάντως. Έτσι βλέπω εγώ. Θα πάρει και κανάλι τώρα. Ναι. Έτσι. Άρα λες ότι. Χωρίς την ΕΠΟ, άκου θα γίνει φέτο, θα έχουμε κλάματα φέτο. Δηλαδή. Πάλι του 45 του Παοξίδε, πώς κάνουνε, που κλαίνε. Αυτό που κάνει η Μαρμίτα. Δηλαδή. σου λέω ότι θα γίνει. Από τη μέση και μπροστά ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ δυνατός για την Ελλάδα. Την ΕΠΟ θα την πάρουν οι άλλοι τρεις. Θα έχουν κανάλια οι άλλοι, θα έχουμε και εμείς όμως κανάλι. Η δίκη της Δευτέρας θα γίνει, μπορεί να γίνει δίκη της Παρασκευής ο κανάλι του Μαρινάκη. Θα έχουμε δηλαδή αντιπαλότητα σε αυτό. Θα προσλάβει το Θωμαίδιο. Σε βλέπω εγώ αυτή την Κυριακή ο Αλέφαντος να παρουσιάζει. Ο Νικολάς. Κωστή, πέρα λίγο των Ολυμπιακών τον παίζουν 90-10 κατά διαιτησία και να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να αλλάξουν ομάδα όλοι οι άλλοι. Εγώ θέλω να δω αυτό που λες αν γίνει. Και εγώ δεν σου λέω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει μια από τις τρεις ομάδες. Οι άλλοι δύο τι θα κάνουν. Δηλαδή, πες ότι εσύ δεν το παίρνεις φέτος. Λέμε. Ναι. Και το παίρνει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Φαντάσου τον Παοξή και τον Αεξή στο ράδιο, τι θα λέει. Φαντάσου να το πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα ο Παοκ, τι θα λέει ο Βάζελος και ο Αεξής. Ακείνο είναι και ένα άλλο και μια άλλη παράμετρος. Ναι, αλλά κοίταξε, το έχουν κάνει έτσι το πράγμα φέτο. Που δεν θα έχουν ούτε μισή δικαιολογία να το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Α, δεν θα έχουν το άλοθη. Τίποτα. Του ρόστερ που είχαν όταν είχε στην ΕΠΟ εσύ και τους διαιτητές. Σε αυτό έχεις δίκιο. Άρα, άμα το πάρω και φέτο, τι γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν 10 εκατομμύρια Ολυμπιακούς θα έχουμε. Βλέπεις κάτι άλλο, εσύ δηλαδή. Ακού να δεις λίγο. Ακού να δεις. Ναι, αυτοκτονίες. Από αυτή την άποψη. Ναι, εντάξει. Στα μπαλκόνια είπαμε στην εκεί εξήγηση. Ναι, οπαδικά εννοείς. Εντάξει. Οπαδικά, ενώ μεταφορικά. Χρειάζεσαι να πάρεις κι εσύ ένα πρωτάθλημα με αίμα. Ναι. Με αίμα, δηλαδή, όταν λέω με αίμα, να ματώσεις να το πάρεις, το χορτάρι. Θα το γουστάρεις κι εσύ παραπάνω. Έχω ματώσει σε κάποια. Σε κάποια ναι. Αλλά αν δεν έχεις την ΕΠΟ, έχεις αντίθετη τη διαιτησία όπως και το πάρεις, θα το γουστάρεις πολύ περισσότερο από τα άλλα που τα έπαιρνες με 20 βαθμούς. Και λόγω ομάδας και λόγω υποπτών κτλ. Εσύ τι βλέπεις που είσαι παραπάνω εμπειρία, για πες μου, τι βλέπεις την εξέλιξη του πρωταθλήματος φέτος. Εγώ φίλε βλέπω ενισχυμένο τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, πέρα από ότι δεν πήρε σέντερ φορ ο ΠΑΟΚ κτλ. Το οποίο θα ήταν ένα ιδανικό τελείωμα των μεταγραφών, ενισχυμένο. Βλέπω ένα Ολυμπιακό ο οποίος έτρεξε την τελευταία στιγμή να κλείσει τις τρύπες κτλ. Αποδυναμωμένο όμως. Γενικότερα σαν οντότητα, ναι. Και μια ΑΕΚ η οποία έχει κοιμήσει ο Μελισσανίδης τους οπαδούς της, δεν βλέπω Αγία Σοφιά, ενισχυμένη αμυντικά αλλά μπροστά με προβλήματα. Αυτό βλέπω. Α, δεν βλέπεις ακόμα φαβορία τίτλο από τώρα, είναι νωρίς έτσι. Εγώ λέω ότι εάν δεν το πάρεις εσύ, βλέπω πιο κοντά τον Παναθηναϊκό. Με απογοητεύει η επιθετική προσέγγιση, τη μεταγραφική της ΑΕΚ. Και περίμενα μια μεταγραφάρα στο 9 του ΠΑΟΚ, την οποία δεν είδα. Και κάτι τελευταίο, μήπως πάρουμε την ΕΠΟ πάλι για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω. Θα την πάρει ο Μαρινάκης πάλι. Εγώ θέλω σαν εκπομπή να την πάρει να βγει ο γραμμένος. Γιατί θέλω να την πάρει ο γραμμένος. Αφού ο ΠΑΟΚ πουλάει με κλάμα. Γιατί θέλω να την πάρει ο γραμμένος. Γιατί μετά θα αρχίσει η διάσπαση. Πώς έγινε με τον Αλαφούζο και τον Ιβάν για τα κανάλια. Ναι. Εκεί θα μαλώσει ο Ιβάν με τον Τίγρη. Γιατί ουσιαστικά κάποιος πρέπει να πάρει περισσότερα σφυρίγματα. Θα μαλλιοτραβευτούν αυτοί οι τρεις, ναι. Ο γραμμένος θα βγάλει μαλλιά άμα βγει. Ναι, ναι. Γιατί ο γραμμένος θα είναι ο μοναδικός πρόεδρος της ΕΠΟ που θα την πάρουν την ΕΠΟ παρτούζα τρεις ντοματέοι. Και αυτός θα πρέπει. Να πω πώς θα μοιρα. Εγώ το γραμμένο, άμα τον δω, θα τον πω να παίρνει χάπια από τώρα. Αντικαταθλιπτικά. Έτσι και πάρει την ΕΠΟ και δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
Α, καλά, άστο. Ο Αριανός ο γραμμένος! Μετά να δεις. Μαλαματίνα στη Βούλγαρη και τέτοια. Κλάμα. Θα περάσουμε ωραία πάντω το χειμώνα, εντάξει. Ίντρικα, ίντρικα. Φίλε, θα περάσουμε καλό χειμώνα με ελληνικό πρωτάθλημα, όχι ποιοτικό, αλλά με suspense. Suspense, ξύλο. Ναι, θα δούμε ωραίο αγγλικό. Πολύ ωραίο αγγλικό. Και ισπανικό. Αυτά τα τρία θα βλέπω. Εγώ αυτά τα τρία θα δω. Δεν χρειάζεται να δεις. Αγγλία, Ισπανία, Ελλάδα. Και Β' Εθνική. Τον Άρη. Άρη στη Ζεβάλα. Διάλειμμα. Διάλειμμα και παίρνουμε τις υπόλοιπες γραμμές. Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτική πόλη. Έλα, πάμε στον κόσμο, ναι. Κόμο, κόμο. Στον κόμο, ναι. Κόμο, έλα. Στον αέρα είστε, φίλε. Συμπλέκτη. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, κρύε. Καλλιτέχνη μου. Καλλιτέχνη. Είναι κρυόκολε, τι κάνεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι κάνεις, φίλε Μαριανέ, καλά είσαι. Γεια σου, κολλητάρι. Παλίκαρε. Αλλά κάσε μια βόμβα και πεθάνουν οι παλίκαρι, τζάμπα θα πάει αυτό. Έλα, Κώστα, τα παραλές. Λοιπόν, ο Ηρακλής δεν πέφτει όσο και να το θέλουν κάποιοι. Ο Ηρακλής δεν πέφτει, το Ηρακλής έχει πέσει, το λέω κάτω, ξέρει. Το θερμοσύμφωνα κλείσει. Έτσι, σαλιαρίζει τώρα εκεί πέρα. Το πορτάθλημα πότε θα αρχίσει, Κωστή, ξέρουμε. Οι κομμουνιστές ό,τι αποφασίσουν. Όταν βουτήξουν τα μπισκοτάκια στο καφέ. Εκεί με του σταυρού μόνο. Ωραία, γιατί ναι. Με αυτό το μπερόνε μπροστά, καρκίνο στα μάτια θα βγάλουμε, δεν μπορώ άλλο. Ναι, θα έρθει ο Λουκίνος τώρα, κάτσε. Αν βάλουμε, ναι είναι και αυτό, αλλά αν βάλει τον κόκκινο center for φέτος στον Ηρακλή, πιστεύω θα είναι καλύτερο από τον Μπερόνε. Ναι, βάλει κορμί και αυτό. Ναι. Διακρίνω μια στεναχώρια. Εντάξει, με Μπερόνε δεν γίνεται. Ναι, είναι αλήθεια τώρα. Θα κάνει, ποιος θα παίξει, θα κάνει. Δεν κάνει ο Λαοζίνιο. Ο Λαοζίνιο, ε. Καλώς, φίλε. Και δεν μου λες, ρε φίλε, ένας άνθρωπος πήγε να φάει δυο μήνες κρέας. Πώς θα πάει να τρέξει να βάλει. Δεν σ' άκουσα. Αιματοκρίτη τον κάνατε αιματολογικές, αλλά διώξαν και τον γιατρό στον πύρο ΠΑΟΚ. Σας πήρε τον γιατρό σας τον πύρο ΠΑΟΚ, ρε τα γάρια. Σας πήρε τον γιατρό, ο ΠΑΟΚ, χωρίς γιατρό είσαι. Τον Κιανό Σταυρό, παρακαλάτε εκεί τους. Ναι, λέγε. Έχουμε καλύτερο γιατρό. Ναι. Ναι. Τι. Φίλε Αργιανέ, φέτος θέλω πολύ να σε βρω στο κύπελο. Και εγώ θέλω. Να τύχουν μαζί και με σένα και με τον Αγροτικό Αστέρα. Όχι, το γάλα μαύρο θα γίνει εκεί πέρα. Ο Αγροτικό Αστέρα σε έβαλε μέσα στα δίκτυα. Μπέναντι έχασε ο Αγροτικό Αστέρα. Πήρε ναι, σοπαλία το παπαδό όμως δεν ήταν. Στο κυλκί σχέδιο και σουβλάκι από τη χαρά του. Ναι, και το κύπελο ήταν. Θα ήθελε να έχει ένα πρόεδρο σαν του Αγροτικού Αστέρα. Χεσμένο στον Τάλινο. Να πάρει και τον γιο και να το βάλει δεκάρι. Και να γίνεται τη Μουρλή. Πού να βρει τον πρόεδρο σαν του Αγροτικού Αστέρα, τα γαριά. Ο Θοδωρίδης είναι. Εκεί στον Αγροτικό. Ο Θοδωρίδης και ποιο έφερε τον Κέσιο. Τον Κέσιο. Αυτό έχει λεφτιά. Τι, άμα παίξετε πέντε φορέ Αγροτικό Αστέρα Ηρακλή, τρία μάτς θα χάσετε μια ισοπαλία και σε καμιά αντεπίθεση ο Περόνε μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Ποιο Ηρακλή, ρε. Μιλάμε ακόμα για τον Ηρακλή. Πάει ο Ηρακλή, πέθανε. Κοίτα, φέτος πάλι το παίρνω το διπλό μέσα στον ΠΑΟΚ. Και θα πάρει φέτος θα φας μια εφτάρα μέσα στην τούμπα. φέτος διπλό λουκάνικο θα είναι. Παλάμι μέσα στην τούμπα. Διπλό λουκάνικο σε ψωμάκι θα έχει. Θα σου κάνουν το πισινό. Όχι, όχι. Σαν το πηγάδι του πισινό. Δεν νομίζω, αδερφέ. Ένα-δύο μέσα στην τούμπα. Άκου, άκου. Λες. Βρίσκω τον Άρη στο κύπελο. Ναι, ναι. Βρίσκω τον Άρη στο κύπελο. 0-3 μέσα στο Χαριλάου με χάτρι κόκκινο. Πω. Συγκινήθηκα τώρα. Ανάποδα ψαλίδια εκεί. Πω, θα γίνει ερωτική πόλη εδώ πέρα. Και ο κόκκινος βγαίνει την επόμενη μέρα και λέει συμπάθαμε. Στο έλεγα. Τι γέλιο. Ας. Βάλτε το σπίτι σας. Ας. Βάλτε τη μηχανή σας. Το κόκκινο. Ο κόκκινος δεν παλεύεται, φίλε. Ο κόκκινος. Ναι, όντως, από πότε έχει να έρθει στο γήπεδο κόκκινος. Από πότε έχει να έρθει γήπεδο κόκκινος. Και όποτε έρχεται μαθαίνω ότι δεν μπαίνει έτσι. Με την κάρτα την δημοσιογραφική. Δεν πληρώνει. Τι διαμάντι μου ξέρετε. Φύγε από εδώ. Διαμαντιές πληρώνουμε. Ο Παναθηναϊκός αριστερό μπακ λέει τέρμα... Ναι.
Ραπτός έπρεπε καλή χρονιά, ένα φόρ το θέλαμε σίγουρα, όμως και τα άλλα λέει, είμαστε λέει πλήρης. Επίσης τα φόρ έχουμε Κλάους, Περέιρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας. Πήραμε Τιάμ και επίσης Μιστακίδης και Τζαλμά μπορούν να παίξουν striker. Κλάους και Περέιρα μαζί, αν κάνουν πάνω από 20 γκολ και Τζαλμά μίστατα υποθετικά. Το backup του Μπέρκ ποιο είναι λέει. Λέει το Μπέρκ παίζουν μαζί. Η αλλαγή του λέει ποιο είναι. Ο Βιαφάνες ρε φίλε. Ο 779. Ο Ποτουρίδης ζήτησε παραπάνω λεφτά στο συμβόλαιο. Όχι ρε φίλε, τα ενίκια δεν του δίνανε. Αφού πρώτα έκανε τον Καράμπελα δεξί μπάκο Κόκκινος, μετά έλεγε επαναστάτη τον Ηρακλή γιατί ψήφισε λευκό. Ενώ ήταν απόσυρη ψηφοφορία. Τι τον ταΐζει ρε σιράπ. Χαλασμένο γύρω από τον Γιώτη φίλε. Επόμενη γραμμή. Έξι είστε στη γραμμή, θα μιλήσετε όλοι. Θα διαβαστούν τα μηνύματα και θα πάμε για ύπνο. Τι σχέση έχει ρε υγεία με τη μαλακία. Μεγάλε Γιάννη. Έλα φίλε. Εφή, εσύ, ναι. Εσύ που λες α, ναι. Ναι λέω για. Ναι λέω για. Αλβανός είσαι ρε. Έλα σήμερα ραπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά εσύ τι. Λοιπόν πέρα από τα οπαδικά και από αυτά θέλω να, να με συμβουλέψεις. Οχ. Λοιπόν είμαι 23 χρονών ραπ. Καϊμάκι. Καρπός. Έχω να γαμίσω 3-3 χρόνια. Αυτό εξυπακούεται φίλε, σε πήραμε χαμπάρι. Ότι είσαι λακαμάς. Δεν χρειάζεται να μας το πεις κιόλας δηλαδή. Το καταλάβαμε από τον τόνο της φωνής, από τη χρειά. Τι ήταν αυτός Βασίλη. Μου στείλες Βασίλη. Πάμε, έλα φίλε, ναι. Λυπηρό. Λυπηρό, λυπηρό. 23 χρονών παιδί, λυπηρό. Το 2016 να έχει πρόβλημα τέτοιο για να δημόσια και να μιλάει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πρόβλημά του. Ναι. Καλησπέρα. Από την όμορφη Σταυρόπολη. Καλησπέρα σας κύριε. Καλώς τα. Χαιρετώ τον Αριανό φίλο μου και τα τάλα συμπαθέστατο. Ναι. Και εσείς συμπαθέστατος μου ακούγεστε. Λίγο το κινητό με το μάγουλο κάτι προσέξτε. Είμαι από την παλαιά γενιά, με άνω των 50. Σεβαστόν. Άρα δεν μπορείτε να... Δεν μπορείτε. Που ήμασταν και Αριανοί και πάω ξύλο. Μπράβο, μπράβο. Και ανακατεμένοι και στο Χαριλάου και στο Ντούμπα και στο Κατατζόγλου που γίνονταν καμιά φορά κάποια παιχνίδια. Ναι. Μεταξύ Πάου και Άριος. Ναι, ναι, ναι. Α, Κώστα, μην το ξεχάσω εδώ. Ναι. Και τον φίλο μου τον Αριανό και θέλω να σε ακούσω. Λέω με όλη, με καμία εμπάθεια, ποτέ δεν μίλησα για άλλη ομάδα. Ναι. Είναι 10 χρόνια με έναν κοινό μας γνωστό, συγχωρεμένο διεθνή τερματοφύλακα, συζητάγαμε για το ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Διεθνή συγχωρεμένο. Άλλη το 6 κάπου. Το Διεθνή συγχωρεμένο. Ένας άνθρωπος, ναι. Για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και μου λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπως και στον Πειραιά, δεν χωρούσαν δύο ομάδες. Ο εθνικός, που είναι εθνικός, χάθηκε. Ναι. Θα γίνει Ολυμπιακός, στο λεκάνο πεδίο. Φίλε, έχεις χοντρά, χοντρά δάχτυλα έχεις. Μην πατάς το κουμπί ρε φίλε, μας χαλάς την αυτήνα. Έλα, γιατί. Έχεις χοντρά δάχτυλα. Ναι, ναι, ναι. Στο κατάλαβα μόνο. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ηρακλής, δυστυχώς το λέω. Στεναχωριέσαι πολύ, ναι. Ο Άρης θα ξαναβρει, ο Άρης έχει κόσμο, έχει τίτλους, μπορεί να είναι εικόνα, έχει κόσμο. Μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚ, μπορεί να μην είναι ΑΕΚ, συνοντότητα, τη βαριά στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και οι άλλοι δύο. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι όσον ειδικό... Μην πατάς το κουμπί ρε φίλε. Μήπως η γυναίκα σου παίρνει τηλέφωνο από δίπλα. Φτάνει ρε φίλε, με έχεις εκνευρίσει. Κλείσε, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Ανισόρροπε. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις. Τι να κάνω. Κλείς το κομπρεσέρ. Ωραίος, ωραίος. Κύριε Ραπτόπουλε, είστε απαράδεκτος. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο από όλους. Δεν μαθαίνετε καθόλου πατριδογνωσία στους οπαδούς σας. Πατριδογνωσία. Εκεί στο, ναι. Στο Ραπτοπούλιο Ίδρυμα δεν τους μαθαίνετε τίποτε, κύριε. Δηλαδή. Δηλαδή, κύριε Ραπτόπουλε, βγαίνει αυτό το τσακαλάκι από την Αθήνα. Που ναι. Γελάει... ντριγκα, ντριγκα. Ο καλύτερος. Ντριγκα, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και απευθύνθηκε σε μένα κιόλας. Τι έγινε λέει στο παιχνίδι Λάρισα ΠΑΟΚ 0-3 και μετά έγινε 3-4-3. Ναι. Ναι. Πόσα χρόνια πέρασανε Κωστή? 2000. Καμιά 8. 8 χρόνια. Τώρα είναι 24 του Τσακαλάκη. 24, ναι. 24 ήταν 16. Δεν μου λες παλικάρι μου. Λιβαδιά Άρης. 1-3 στο 94, 4-3 στο 96. Ναι, ναι, ατυχία, ναι. Εκεί έκασα το στοίχημα. Θυμάσαι τα καλάκο μου. Ατυχία μεγάλη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, κύριε Ραπτόπουλε, θύμισε έτσι, γιατί αυτός που βγαίνει
μπαίνει πρώτα μια ώρα η κοιλιά του μέσα και μετά μπαίνει αυτός. Για το Θόδωρο μιλάω. Ναι. Μίλησε ότι έχουμε πάλι καλές σχέσεις για τα Γιάννενα. Ναι, ότι λέει ναι, έχετε ομάδες που είναι δορυφόροι. Ναι, ναι. Κύριε Θόδωρο, επειδή είστε μικρός όπως είπατε, στην ηλικία εννοώ, Χατζιαντωνίου, Παντελίδης, και αν δεν κάνω λάθος και ο Κερμανίδης πήγε στα Γιάννενα. Ναι. Και ο Παντελίδης. Ποιος ο Πόλης Κερμανίδης. Όχι, ο Πόλης ο Κερμανίδης, ο Γύψος που το λέγαμε εμείς. Μπράβο. Το χαϊδευτικό του, έτσι. Αυτοί δεν πήγανε πρωτού 35 χρόνια εκεί πέρα. Ναι. Και παίξανε. Τότε τι παρεδώσεις έχουμε με τον αυτόν. Για τώρα λέει ότι κάνετε αυτό που κάνει ο Γκάβρος. Δανεικό εδώ, λέει, δανεικό εκεί, λέει. Αυτό είπε, ναι. Α, μάλιστα. Δηλαδή αυτός που σας έσκησε τη φανέλα εδώ μέσα και σας έβριζε, πώς λεγόταν ο δανεικός που πήρατε από τον Ολυμπιακό, κύριε. Φιλιππάκο το λέγανε. Ο Φιλιππάκος. Αυτός από πού ήταν. Δανεικός ήταν από τον Ολυμπιακό. Και να ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μπορεί να γίνω μου κουραστικός. Όχι. Η πρώτη που φέρατε παίχτες από τον Ολυμπιακό είναι η ομάδα σας, κύριε. Το Καπερνέκα έφερε. Όχι, ποιο Καπερνέκα, κύριε Ραπτόπουλο, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ποιο μπροστά ήταν. Κουμαριά στο Λίγκας. Α, στο Λίγκας με τον Κουμαριά, ναι. Δεκαετία 70. Ναι. Και ο Λουκανίδης πάλι μετά από τον Παναθηναϊκό. Ο Λουκανίδης ήταν από τον Παναθηναϊκό, ναι. Μάλιστα. Και ο κύριος Δροκίδης που ήρθε στην άλλη ομάδα, τη συμπαθητική της πόλης μας. Εδώ πέρα τώρα, ας πούμε, τους μπιστολάδες αυτούς, πώς τους λένε. Να κάνω μια διακοπή λιγάκι, παιδιά. Ναι, ναι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Είχαμε μια σεισμική δόνηση, την έχουν καταλάβει και στη Φλόρινα και σε όλη τη δυτική εκεί πέρα Μακεδονία. Το επίκεντρο ήταν στην Αλβανία μέσα. Δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ήταν σχεδόν επιφανειακή, λιγότερο από 10 χιλιόμετρα. 4 ρίχτερ ήταν. Το επίκεντρο ήταν μέσα στην Αλβανία, αλλά έγινε αρκετά αισθητή, ίσως το νεύρο να περνούσε από την Φλόρινα, έγινε αρκετά αισθητή στην περιοχή της Φλόρινας. Δεν υπάρχουν ανησυχίες, είναι αλλού το επίκεντρο, γιατί είχα δύο τηλέφωνα από Φλόρινα τώρα και το ψάξα. Okay. Είναι 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, εντάξει. Αυτά. Οι εφημερίδες προειδοποιούν. Αφού δεν μετριέται πια. Αλήθεια, ψέματα είναι, Γιάννη. Ναι. Δεν άκουσα τι είπες. Ο κόκκινος λέει δεν μετριέται πια. Έλα, εντάξει, ας το πούμε. Τώρα τελευταία, τέλος πάντων. Διαβάζεις πολύ ελεύθερη ώρα, μάλλον έτσι. Όχι, τη βλέπω στην τηλεόραση. Α, τη βλέπεις στην τηλεόραση. Αντίο σας, κύριε. Αντίο σας. Περίμενε μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό, κύριε. Ο κύριος εχθές αυτός ο Γκάβρος μίλησε για την καταγωγή του Ιβάν. Ότι είναι από τη Ρωσία. Έτσι. Προσέχω εγώ τι λέω, μη στεναχωριέσαι. Τουλάχιστον αυτός ξέρει από την καταγωγή του. Άλλοι δεν ξέρουν την καταγωγή τους. Καλημέρα. Για ποιον είπα τώρα, τι καρφί έρχεται. Δεν αντιλήφθη το πνεύμα. Ναι, φίλε, ο Ζαγόρας με τον. Βρήκε στέγη ο Μάνος στο Ζαγόρα, γιατί δεν τον κολλάει ο Ζαγόρας. Μια χαρά τον κολλάει. Σε κάνα μήνα τον φτιάξει ο Ζαγόρας, μη στεναχωριέσαι. Η Ρακλάρα δεν πεθαίνει, εντάξει, τα συνθήματα είναι ότι ο μπαμπάς είναι καλά, τρώει μπανάνα, αλλά έχει καρκίνο. Ραπτό που λέει, ήταν τόσο δύσκολο να φέρει ο Ιβάν τον Καρντόσο. Θα πας με αλέφαντο στο κανάλι του Φαταούλα ή θα μείνεις στο ύψος σου. Ήρα πρωτάθλημα που γαγά. Ανάλογα ποιο σχολείο θα θέλει η κόρη μου να πάει. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Καλώς το να. Γεια σου, φίλε μου. Καλώς το να. Καλησπέρα και σε σένα και στο φίλο τον Αργιανό εκεί που τον ακούω, έτσι, στο Τσακαλίσιο. Ναι. Τσακαλίσιο, φίλε. Τσακαλίσιο, Τσακαλίσιο. Ναι. Σ' ακούω καλά, έτσι, σε ψιλογούσαρα. Και εγώ σας γουστάρω. Καλή γωνιά να έχετε. Έτσι εντάξει, αφού σας αρέσουν τα γρήγορα ραπ, ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Θα σου πω, ρε παιδί μου, έτσι, τι έχω δει μέχρι στιγμής. Δεν έχω δει πολλά και ολόκληρα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά ό,τι έχω δει, ας πούμε, θα σου το πω, επειδή έχουμε πιάσει και τις μεταγραφές και τι έχω δει και τέτοια. Ναι. Και θα μου πεις, ρε παιδί μου, τι βλέπεις εσύ και αν κάνω κάπου λάθος. Για πέτω. Ωραία. Για πέτω. Ξεκινώντας από τον μεγάλο αυτό, το τιτανοτεράσιο, το Σκραπατσόνι, όπως τον λέω εγώ, που με μεγάλο ρίσκο, έτσι ένιωσα εγώ, όταν είδα ότι τον κρατήσαμε, σφίχτηκε η καρδιά μου. Και μένε δικιά μου. Μετά τα περσινά από αυτά που έβλεπα, ψιλοτρομοκράτηθηκα, έτσι. Όλοι οι Παναθηναίκοι. Ναι. Όχι και ήταν, δηλαδή, ήταν ένιγμα. Ναι. Αν το δικό, αν οι παροξίδες το λέγανε τον τέτοιο μαθητευόμενο μάγορο, αυτός θα σου πούμε τι ήταν. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, όσο το βλέπω, τόσο πιο πολύ μου θυμίζει, έτσι, το πρόσωπό του, μου θυμίζει φοιτητή διαχείρισης επιχειρήσεων και κάτι τέτοια. Να σπουδάζει στο Αριστοτέλειο. Έχει ένα τέτοιο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Θυμίζει, ρε παιδί μου, να ασχολείται με τίποτα οικονομικά, στέλεχος επιχειρήσεων. Λογιστής, έχει αυτά τα μούτρα, ρε παιδί μου. Έτσι, ναι. Σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, βλέπω τον Παναθηναϊκό αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι.
Βλέπω καταρχήν τον Σκραπατσόνη, αυτόν εδώ, ο οποίος είναι αρκετά βελτιωμένος και κατ' επέκταση είναι και ο Παναθηναϊκός. Πες μου τι δεν βλέπεις καλό. Το στραβό πες μου. Το στραβό. Ναι. Λίγο στο αμυντικό χαφ. Λίγο εκεί πέρα δεν έχω πιστεί. Το είδες αυτό το πρόβλημα, το είδες. Ναι, δεν πείθομαι ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν έχουμε εκεί πέρα. Νομίζω έχουμε ένα πιτσιρικά, δεν ξέρω τώρα. Οι άλλοι είναι ψιλοψευτοεξάρια και κάτι οχτάρι, κάτι τέτοια, πούμε, δεν με πείθουνε. Δεν ξέρω αν μπορέσουν οι αδυναμίες αυτών των παιχτών να καλυφτούν βάση του τρόπου παιχνιδιού που προσπαθεί να περάσει ο Σκραπατσόνη. Βλέπω ένα Παναθηναϊκό, είδα μάλλον ένα Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο οποίος τουλάχιστον με τις προηγούμενες χρονιές και με Αναστασίου και με τέτοια, δεν είναι, και αυτό είναι κατά ευχαρίστηση δικιά μου μεγάλη, δεν είναι τόσο προβλέψιμος. Βλέπω μια, προσαρμόζεται, αυτό είναι μεγάλο προσόν. Να μπορεί να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με όποιους παίχτες έχει, με αυτό το υλικό, με ό,τι είναι. Βλέπω ότι έχει πάρει αρκετούς οι οποίοι είναι επιθετικογενείς, κατά κύριο λόγο. Δίνει μάλλον από ό,τι βλέπω πολύ βάση στην επίθεση γενικότερα. Και κάτι καλό έτσι που είδα και μ' άρεσε, ας πούμε. Θέλει ένα γρήγορο Τζιόλι εκεί να κλείσει την τρύπα. Γρήγορο Τζιόλι. Ναι, ένα γρήγορο Τζιόλι. Ναι. Ένα γρήγορο Τζιόλι. Τα λέμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο οπαδός του Παναθηναϊκού που έχω απέναντί μου στην κονσόλα. Ναι. Συμφωνεί μας. Συμφωνεί. Θέλει ένα γρήγορο Τζιόλι. Εγώ πιστεύω... Γιατί αν ήταν ο Τζιόλις γρήγορος, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα τον έπαιρνε. Το σημάω. Σωστός. Σημάω. Κώστα, ναι. Πιστεύω ότι ο Στραματσόνη πρέπει να τον έβαλε κάτω ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Ναι. Θα μίλησε. Το 2-3 μήνες το έμαθε ποδόσφαιρο, του έφερε και υλικό και ό,τι γίνεται από Ζιλμπέρτο γίνεται. Μάλιστα. Πάντως πολλούς παίκτες τους έφερε ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ναι. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Τα παγόνια. Εντύπωση. Λέγε. Λοιπόν, χαιρετισμού στον ομοδιάτη μου πρώτα. Έτσι. Ποιος είναι αυτός? Σε μιλάει ο Σταύρος από τα αντρητικά στελέχη των ιερολογητών. Μεγάλο. Τέλειος. Υπάλληλος του ΙΚΑ από τους καλύτερους. Πάντα από τους καλύτερους. Ξέρει ο Κωστής. Έτσι. Λοιπόν, δεν παίρνουν πρωτάθλημα με τίποτα. Σας το λέω από τώρα. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους οι τρεις, όπως είπε ο Κώστας προηγουμένως, λόγω και άλλων συμφερόντων επιχειρηματικών. Ήδη τον έχει κάνει επίθεση ο Αλαφούζος από το Sky, τον Ταπουνάκια, τον όρμηξε. Τον Ταπουνάκια. Λοιπόν, ναι, αρχίζει ίντρικα ήδη. Βλέπω πρωταθλητή ή τον Παναθηναϊκό με μεγάλη μάχη που θα κάνει με τον Βρούτο. Ναι. Μπορεί να τον φάει ο Βρούτο στο τέλος. Γιατί τελευταία κάνει καλές μεταγραφές. Αλλά θα είναι συναρπαστικό το όλο θέμα. Αλλά θα είναι συναρπαστικό, ξεχάσετε τα προηγούμενα χρόνια που φεύγανε 10 βαθμούς και 15 και τέτοια. Αυτά τελειωμένα. Εμείς θα βγούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί και η Νόβα μας θέλει, λόγω ότι έχουμε κόσμο και θέλει οι ομάδες με κόσμο και εισιτήρια, γιατί ανεβαίνει και το προϊόν της και έχει μεγαλύτερα έσοδα και θα κοιτάξουν να βγάλουν και Άρη και Όφη, το είπα και χθες. Αυτούς τους δύο θα παλέψει πολύ όμως και θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ ο Απόλλων Αθηνών και πιθανόν η ομάδα του Γιαννακόπουλου που δεν την μιλάει κανένας. Θα είναι πολύ πολύ ομάδα. Πάντως ένα μήνυμα εδώ ρωτάει, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα πρώτη αγωνιστική, το πτώμα ο Γάβρος δεν θα έσφαζε τον Καρπασό, εις πράκτορα του τον Αστέρα. Και ο άλλος κάνει μια ερώτηση υποθετική. Αν ο κύριος Ιβάν παίρνει την ΕΠΟ, οι Αριανοί ποιον θα γλύβουν, τον Ιβάν ή τον Μπρούτο? Καλή όχι, ερώτη. Όχι, εμείς είμαστε σύμμαχοι του Ολυμπιακού, τελείως. Μάλιστα. Είμαστε σύμμαχοι του Ολυμπιακού, γιατί απλώς ο Ζαβίδης δεν μας έδειξε καμία τάση βοήθειας ή συμπάθειας. Γιατί αν ήθελε να μας βοηθήσει και να μας πάρει δίπλα του, θα μας έδινε τώρα και τον Τζόλι, στα αμυντικά κάπου που θα ήταν για μένα. Και τον Κουλούρη. Έχει δίκιο, κύριε. Και θα μας έδινε, μπράβο. Έχει θα δίκιο. Μας έδινε τον και Κουλούρη. Και μην ξεχνάς, πέρσι θα μας έδινε και τα προφιτερόλ να δώσουμε. Θα μας έδινε και τα προφιτερόλ. Μπράβο, ναι. Και μας έγραψε κανονικά, ναι. Οπότε δεν πειράζει. Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα υποφούρναρης για το Λεβαδιακό Σάρι. Πάντως εκείνη η βρωμομάδα το Γιονέρ διέλυσε, λέει. Ναι, διέλυσε. Μήπως ξέχασε ο Μάκης τα ασώδια επί Βρίζα με τα Γιάννενα, τρεις φορές. Αχα. Που οικονομήσαμε τότε όλοι. Δύο ημίχρονα σου τελικό και μέσα στην Τούμπα το αντίθετο. Μπράβο, τα μπράβο. Ξέχασε. Εντάξει, σύμπτωση. Κοντή μνήμη. Μην μιλάνε τώρα, οικονομήσαμε τρεις φορές από το Γιάννενα Πάκου, έχουν φοβερές σχέσεις αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Έχουν κάνει τις ανατροπάρες στο στοίχημα.
μιλάμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα πάντως να σας πω και κάτι άλλο, ένα άλλο και κλείνω. Ένας άλλος παράγοντας που δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα είναι ο προπονητής του. Δηλαδή, εγώ βλέπω τις συνεντεύξεις που βγαίνει. Ναι. Νομίζει είναι από πίσω ο Εσκομπάρ και το σημαδεύει. Φοβισμένο άτομο, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και δύο μέτρα πεδαρά εδώ μεταξύ. Ρε, εσύ όπως τους βάζει ο Ίσης κάτω που γονατίζουν. Έκλεισες, τα λέμε. Για χαρά. Γεια σου, φίλε. Επόμενοι, πάμε. Όσοι είναι στην γραμμή. Ναι. Αμάν. Πάμε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ερωτικός. Ναι. Θες είμαι ο Καράμπελας τελικά. Ο Καράμπελας, στόπερ. Γελάς. Η αλλαγή του Μπερμπάτοφ είναι ο Καράμπελας. Άσχετος τελείως. Ξέρεις που άπεσα με ρόμπελ. Δεν θυμάμαι ρε φίλε. Δεν ξέρεις. Είναι η πρώτη φορά που γύρισε σε φόρμα. Το καλύτερο ρόλο σου ποιος θα έχει, ο Ηρακλής ή ο Άρης. Ο Άρης ρε φίλε, ποιος είναι ο Ηρακλής. Ποιος έχει το καλύτερο ρόλο στην Ελλάδα όμως. Το καλύτερο. Ρόστερ. Στην Ελλάδα. Ναι. Όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Το έχει ο Βάζελος λες. Το έχει ο Βάζελος αλλά με στον άξονα θέλει δύο παικταράδες. Με δύο παικταράδες στον άξονα το παίρνει. Τελείωσε, δεν θα πάρει. Εγώ θέλω να δω κλήρωση εκεί πέρα. Για πες. Ίντριγκα μυρίζει τώρα. Για πες. Τι θες να δεις. Ένα πέσει. Ξέρω εγώ ένα τερμπάκι να δούμε να πέσει. Να θυμηθούμε με τα παλιά. Θέλεις Άρης, Άρης Ηρακλής. Κάτι πιο καλό θέλει. Πάω και αγροτικός αστέρας. Θέλω Παναχαϊκή Άρης και να κερδίσει πέναντι ο Άρης. Τερματοφύλακας Χαλκιάς. Ναι. Θα το βαρέσει ο Καράμπελα. Γεια σου φίλε. Πάμε. Από Καράμπελας. Πέναλτι στον Εύος μου πήγε η μπάλα. Έχουμε τελευταίο. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Στον αέρα είσαι φίλε. Τελευταίος. Και να μην μιλήσει, δηλαδή δεν με νοιάζει. Πάω για ύπνο. Λες να είναι ο μάγος της χαλάστρας με το να κρατάει το ακουστικό και το άλλο τίποτα κανά. Ε? Εγώ περιμένω τον οδηγό του Κυρσάβου. Ήθελα να πάρω δύο σκυλάκια από την Κούκη. Ήθελα. Ναι. Αλλά δεν. Τέλος εκπομπής. Φτάνει. Λοιπόν, ο Σάμπα πες του Βάζελου θα βάλει πιο πολλά γκολ από Μπέρκ και είναι μεγάλα του για σένα. Θα γίνεται πανικό στην περιοχή αντιπάλου όταν ο Παναδεκός θα εκτελεί φάουλ κόρνερ. Ο άλλος λέει ότι τα Αριανά είναι πιο Ολυμπιακοί και από τους Ολυμπιακούς. Επειδή κοροϊδεύαν τον Καλαϊτζίδη, λέει, με την ιστορία της Βέρειας και του Μελισανίδη. Ο Καρυπίδης πόσο μάγκας είναι που γίνεται Γιουσουφάκη του Μαρινάκη, τώρα που χάνει με κάτω τα χέρια μέχρι και τις εκλογές στη Λίγκα, να ψηφίζει κάτι ο Γαύρος και ο Κούγιας και κανείς άλλος και οι Αριανοί φυλάνε δαχτυλίδι. Προσέξτε, μείνετε εκεί που είστε, λέει. Γιατί λέει να παίξουμε από τα μπαλκόνια, ρε χόντρο Πασοξή, λέει Γαύρε. Πότε πήρες πρωτάθλημα με το σπαθί σου για να το καταφέρεις και τώρα, λέει ο 157. Για τους Αριανούς, αν ποιο θα γλύβουν δεν ξέρουμε. Είπανε Γαύροι είμαστε. Αφού πρώτα έκανε τον Καράμπελα δεξί μπακ, μετά έλεγε Πανάστατη τον Ηρακλή γιατί ψήφισε λευκό. Ενώ ήταν από στην ψηφοφορία. Τι πίνει, λέει, και δεν το δίνει. Εντάξει. Ο Ανέστης Βλάχος ζει. Ναι, ρε φίλε, πήγε στην κηδεία του Μπάρκουλη, τον είδα. 82 ετών. Ναι, δίκιο έχει. Ναι. Το ίδιο κομμάτι της Νταϊάννα Ρος ήταν και στους Ιερόσυλλους και στη Βεντέτα. Στον άγνωστο πόλεμο η Δαχτυλίδης, Απέργης και Καραγιώργης και τα λοιπά ήταν αυτοί. Ο Απέργης και ο Καραγιώργης, ο Κώστας, ναι, πέθανε από έμφραγμα στα 50 του, σε περιοδία στην Αμερική το 1988. Νέος. Ναι. Τον περασμένο Απρίλιο, λέει ένας φίλος, είχα ρωτήσει τον Κόκκινο για το Μολέδο, μου απάντησε «Είναι λαθέρ και αργός». Μου είχε πει επίσης τι συζητάς ρε Βαζέλα με στραμπατσόνι, θα γελάνε όλοι μαζί σου. Σοβαρά τώρα το να βγαίνετε να βλέπει ποδόσφαιρο, αν αγαπάτε έστω λίγο το άθλημα, μην το επιτρέπετε να πλησιάζει σε γήπεδο ή τηλεόραση. Ώρες αγώνων. Λοιπόν, είσαι κακός φίλε. Καλή χρονιά, πολλοί μας είπανε. Κάποιοι βρίζουνε. Πόσα σου φάνηκε η εκπομπή, φίλε. Κώστα, ναι. Πολύ καλή εκπομπή. Μουστάρι. Είσαι μεγάλος πιλότος των Ριτζιάνων. Πιλότος. Μεγάλος πιλότος. Παραδέχομαι δηλαδή, σηκώνεις το αεροπλάνο, το αεροπλανοφόρο και το πετάς. Δεν... Ωραία. Ναι, με φοβερή εμπειρία. Σ' άρεσε. Είσαι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Βλέπεις χρονιά δυνατή. Ναι. Θα σπάσει ταμεία φέτος. Φέτος ήταν καλή χρονιά. Θα σπάσει ταμεία. Έτσι το βλέπω και εγώ το έργο. Ναι. Έκανες καλές αλλαγές φέτος. Έκανες καλές αλλαγές. Είσαι ωραίος τραματσόνι. Ναι. Πέρασε του Γουακάσο εξάρι και το πέταξε πτέρυγα κατευθείαν τώρα. Μάλιστα.
Θα τα έχει πολύ μπερκ φέτος. Παρασκευή προπόνηση. Θα παίξουμε. Θα πάμε, sparring. Θα παίξουμε τα δικά μας, ξέρεις τώρα. Ναι. Έκανα βάρη και πιάστηκα. Βάρητα. Έκανα βάρη. Βάρητα έκανες. Στο box τα βάρη είναι απαγορευτικά. Καλά, ελαστικότητα. Ναι. Θέλει. Αλλά μυϊκή δύναμη πώς θα πάει. Εκρηκτική δύναμη θες εκεί. Μονόζυγο. Γιατί εγώ σου φαίνομαι λίγο τώρα, ας πούμε. Είμαι στο μονόζυγο καλύτερο από τα βάρη. Ναι. Δεν χαλά. Κοίταξε τώρα. Δεν χάνει ταχύτητα εκεί. Δεν ταχύτητα. Δύο φορές τη βδομάδα ελαφρά βάρη είναι καλά για το. Ελαφρά βάρη. Ναι. Δεν είναι τώρα να πιαστεί σαν τους άλλους τους. Ο δάσκαλος τύμπανο είναι όμως. Τούμπανο είναι, αλλά δεν είναι τούμπανο σε κιλά και κρέατα. Σίδερο είναι επαναθεματικό. Ο Ηρακλής Μπακατζούλας από την Καρβαρσάρα. Ίδρυμα είσαι πάνω. Ναι, ρε. Ίδρυμα είναι. Λοιπόν, Χιλιτίδη συνεχίζει απτόητος. Εμείς τι μέρα είναι σήμερα, αύριο Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Πέμπτη με το Βόδι το Όρθιο 2 η ώρα. Μανώ. Το Μανώ το Βόδι. Γεια. Γεια. Yeah.